Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε με ΠΑΟΚ 24, με Έξαρχ Γλόγλου και τον άλλο συνάδελφο, ο οποίος κάποια στιγμή θα ξεκινήσει να μιλάει στο τηλέφωνο. Ασχολεί... Ναι, έχει πολύ και άμα του την πει, θα σε κοιτάξει και στραβά, γιατί θα πει: εγώ κάνω δουλειά και εσεί. Ναι, ναι. Γιατί κάνει δουλειά τώρα μέσα με το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο ήταν επαγγελματικό. Θέματα, βέβαια. Ναι, ναι. Το ότι ξεκινάει η εκπομπή στι 12 και 10, τέλο πάντων, μικρή σημασία έχει. Μέχρι τι 2 έχουμε δικαίωμα να είμαστε στο στούντιο. Να ξέρει, μέχρι τις 2 τι 2 είναι η εκπομπή μα. Το υπενθυμίζω, ρε παιδί μου, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ η ώρα. Δεν είναι, αλλά άμα χρειαστεί, είπαμε και 10. Πώ? Έχει χρόνο ακόμα. Να πούμε και πάλι συλληπιτήρια στον Χρήσανθο Τσαλτίδη, γιατί είχα την γιαγιά του και σήμερα είναι η κηδεία και δεν θα είναι ούτε σήμερα εδώ πέρα. Ναι. Στο ραδιοφόνο, οπότε θα είναι ο Νίκος. Εντάξει, δεν θα το ξεπεράσουμε το πεντάλεπτο που δικαιούμαστε. Ξεκινάμε με ποδόσφαιρο, με μπάσκετ, με βόλεϊ. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλουμε από τον Έκτο Αξιλόγλου, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ανάλυσης δηλώσεων Ζουράρη, να μας πει τι εννοούσε ο υπουργός όταν χθες είπε ότι δεν πειράζει και να χάσουμε κανένα νησί. Και όταν επέμεναν οι δημοσιογράφοι, είπε ότι εγώ είμαι λόγιος. Αυτά που λέω έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Μη με απασχολείτε με πράγματα τα οποία δεν έχουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και οι έξυπνοι κατάλαβαν, οι ηλίθιοι κατάλαβαν. Φυσικά είμαστε στους ηλίθιους. Ο Άκης δεν είναι όμως αυτούς και θα μας πει τι εννοούσε ο ΠΑΟΞΙΣ υφυπουργός με την ατάκα αυτή. Και τι έγινε να μαχάσουμε κανένα νησί. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μαχάσουμε από κανένα νησί. Έλα, πες εσύ πρώτα. Δεν υπάρχει νησί που δεν έχει χάσει. Άστο αυτό. Ναι, αυτό λέω. Άλλη διάσταση εδώ. Μήπως επειδή. Δεν εννοούσε αυτό. Άκουρε, μήπως επειδή είναι ΠΑΟΞΙΣ θέλει να τα χάσουμε για να μην χάνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή δεν θα παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Καλονή, η Κέρκυρα κλπ. Τα έχει χαμένα. Είναι χρόνια τώρα. Ξέρετε η πρώτη μου συνέντευξη, εντάξει. Κώστας Ζουράρης. Στην εφημερίδα της 4, ναι. Τότε έτσι. Ήταν ακόμα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Δεν κατάλαβα Χριστό. Έτσι. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ήταν, ρε. Κάπου στη Γαλλία ήταν, Σορβόνη. Με Κοτσίδα είμαι στην φωτογραφία, ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία του Ζουράρη έχει ως εξής. Ένας κλασικός αστός Θεσσαλονικιός, ο οποίος γερός να είναι ο άνθρωπος, προέρχεται από πάμπλουτη οικογένεια και φρόντισε να κάνει εκπληκτικές σπουδές που άλλοι συνομήλικοι του, ας πούμε, στην Ελλάδα ούτε τις ονειρευόνταν. Με αυτόν τον τρόπο έγινε και πολύ. Αν τις κάναμε αυτές, θα λέγαμε αυτά τώρα. Ναι, ρε, όχι. Ότι θα πάρουμε κανένα νησί. Ρε, να χάσουμε κανένα νησί. Λες και παίζουμε ένα μαχαίρι. Εδώ τώρα έρχεται άλλο. Εδώ έρχεται το γύρας. Δηλαδή, αυτός σαν. Όχι, Άκη, όχι. Δεν το πας αυτό το γύρας αυτού είναι εδώ και 30 χρόνια. Και κάτι άλλο ίσως. Όχι. Και κάτι άλλο. Γιατί όχι, να μην το χρεώνει στην ηλικία, ρε φιλέ. Γιατί τα ίδια θα λέει και πριν από 20 χρόνια. Κοίτα, να σου πω τώρα. Σίγουρα. Κάτι Άκη μου που δεν υπολογίζει. Ο Ζουράρης ήταν ο ανταγωνιστής, παύλα, απέναντι στον αγαπημένο του. Σε κάποια φάση στην ιστορία. Δεν επηρεάζομαι από αυτό, γιατί ήταν εύκολο αντίπαλο. Ναι. Δεν επηρεάζομαι από αυτό. Μάλλον τώρα τα χωριά και να ψηφίσουν, εντάξει. Να, τα γνωστά που κάνετε εκεί στον Αμαζίγμα. Φαντάζεσαι την τύχη. Τον κυνηγάει δηλαδή το Ζουράρη. Φαντάζεσαι την τύχη του ΠΑΟΚ. Με Ζουράρη. Άστο, φίλε. Ξέρετε ότι. Α πάρουν και δύο θύρε. Ένα διάστημα. Ακούστε. Ένα διάστημα, ο Ζουράρης έγινε όταν ας πούμε ήταν πολύ στα πάνω του ο Αγγελιοφόρος και εμείς δουλεύαμε στον Αγγελιοφόρο, κάναμε κατασκοπία τη Μακεδονία, ρε παιδί μου, τι γίνεται στη Μακεδονία. Είχαμε και πολλούς φίλους που δουλεύαν εκεί άλλωστε. Και τα κουτσομπολιά της Μακεδονίας δηλαδή ενδιέφεραν τον Αγγελιοφόρο και το αντίθετο. Και κάποια στιγμή αναλαμβάνει διευθυντής της εφημερίδας ο Ζουράρης. Ναι, θυμάμαι. Και στην πρώτη συγκέντρωση παρουσίασή του, τους μιλάει μία ώρα. Για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, ναι, τον. Ναι. Εντάξει, εγώ ξέρω δεν μια μπορεί... εταιρεία που ο ιδιοκτήτης μιλάει 6 ώρες μέσα ώρα, αλλά συνέχισε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε, τι κλάμα έπεσε. Αυτός με το μυαλό του ετοίμαζε τους Times της Νέας Υόρκης. Ναι, κανονικά. Και η εφημερίδα έφτασε εκεί που έφτασε, ρε παιδί μου. Έβαλε και αυτός ένα λιθαράκι στην αποδόμησή της. Ναι, ναι. Αλλά ήταν αυτό το λιθαράκι του τρελού, όχι το λιθαράκι του λαμόγιου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ήταν το λιθαράκι του μεγαλομανούς. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, ρε. Θα σε κάποια φάση θα δώσουμε τα νησιά. Ναι. Θα δώσουμε και λίγο στερεά. Μπορεί να πάρουμε κάτι άλλο. Μπορεί να πάρουμε κάτι άλλο. Σουρεαλιστικά το έλεγε, ρε. Δεν το εννοούσε. Κοίτα, επειδή αυτά τα κείμενα δεν διάβασα, μόνο τον τίτλο είδα. Δήλωση. Τι κείμενα δήλωση ήταν στην κάμερα, ρε. Είδε τον Κομενάκη εκεί και του έκανε δύο δηλώσεις. Και τι είπε τον Απάντησε. Κομενάκη.
Και λέει αυτό. Cool, εντάξει, δεν έγινε και τίποτα να χάσουμε και λίγα νησιά. Σαν να λέει. Θα σου πάρω τρία. Έτσι, το σαν είπα. Να λέει αυτά δεν γίνονται, ρε παιδιά, δεν υπάρχει θέμα. Χιούμορ έκανε. Αλλά ήταν το χιούμορ του Ζουράρη, το χιούμορ του 70χρονου που τα πήρε στο κρανίο και νομίζει, επειδή έγινε τώρα υπουργό στα στερνά του, ότι και εγώ δεν ξέρω τι. Εντάξει, δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι υπάρχει και κόσμο. Εγώ δεν λέω του πυροβολημένου, του πατριδοπυροβολημένου που υπάρχουν και αυτοί. Και του κάνει και μάγκε και αυτού. Εγώ λέω τον απλό τον άνθρωπο, τον σοβαρό, που τα ακούει αυτό και λέει: τι είναι αυτή, ρε. Ποιο γέλασε, Άκη, με το χιούμορ. Κανένα δεν γέλασε. Mm. Ούτε εγώ που το έχω σε αυτό. Κατάλαβε πώ το εννοώ. Που το έχω δηλαδή σε και με κατάρ και δύο αυγά Τουρκία. Αλήθεια τώρα. Yeah. Δηλαδή σιγά μην τον πάρω στα σοβαρά το Ζουράρι. Δύο αυγά τουρκικών νησιών που ήταν δικά μα. Φαντάζομαι τον πήρε σε σοβαρά και τον έβαλε και υπουργό. Φαντάσου. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε, ρε. Είναι. Ναι, ξέρω, με τα σουρεαλιστική κατάσταση. Είναι χαβάλες. Ρε εσύ, γιατί τα υπόλοιπα που ζούμε τώρα είναι σοβαρότερα. Περίμενες τον Ζουράρη να σε πει αυτό για τα νησιά ή πριν μια εβδομάδα που είπε για το μετρό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό πια δεν ήταν κατάντια. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε. Το μετρό είναι ένα έργο το οποίο είναι ξεφτύλα. Και το πως 30 χρόνια. Ναι, και το τι, όταν θα γίνει, τι θα καλύπτει. Τι πρακτικές ανάγκες της πόλης θα καλύπτει. Είναι μια ξεφτύλα. Αλλά ξεφτύλα, ξεφτύλα. Σε δύο χρόνια το μετρό θα είναι έτοιμο. Η κεντρική γραμμή, αυτή που πάει από τα τρένα στην Νέα Ελβετία. Και έρχεσαι εσύ και λες. Αν πάνω στάση τούμπα θα γίνει σφαγή, να ξέρεις. Ενώ η κεντρική γραμμή είναι να γίνει. Μην το συζητάς που δεν θα εξυπηρετεί και πολλούς, γιατί έτσι κι αλλιώς υπήρχε καλή σταθερή γραμμή ο ΑΣΤ σε αυτό το δίκτυο. Αλλά θα γίνει, ρε φίλε. Έστω να πηγαίνουμε, αν θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, να κρυβόμαστε στις στάσεις. Αλλά θα γίνει. Και βγαίνει εσύ ρε Ζουράρη τώρα που θα γίνει και που έχουν ξεκινήσει και τα έργα των επεκτάσεων στην Καλαμαριά, στη Σταυρούπολη, στην Ευκαρπία. Έχει ανοίξει εκεί να γίνει ο τερματικός σταθμός. Και βγαίνει και λες: το μετρό δεν θα γίνει ποτέ. Δηλαδή, πόσο ξεφτύλα ακόμα, ρε φίλε. Με τον ΠΑΟΚ, πόσο συνδύεσαι. Ότι θα γίνει όταν θα πάρει πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πόσο ποτέ. Δεν θέλω να γίνει σε δύο χρόνια το μετρό και να πάρουμε και πρωτάθλημα. Και να λέω Ζουράρη: με κράζατε, εγώ τα έλεγα, ρε. Εγώ τα έλεγα. Εντάξει. Πάντως, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί είναι και η newsfeed η ενημέρωση τώρα. Ναι, ότι υπάρχει θέμα. Αν είναι τόσο τσακαλώτος και κάτι άλλο, είναι ΠΑΟΚ αυτή. Πώς γίνεται. Εντάξει, αυτό που. Εντάξει, γενικά το έχω. Εντάξει, το κάθε χωριό ένας τρελός, το δικό μας όλοι. Τι θα ήταν. Ο τσακαλώτος τι άλλο θα μπορούσε να ήταν. Δεν τον βλέπεις που είναι και αυτός λίγο σάικο. Άλλες 4-5 τέτοιες καταστάσεις θα κατέβω για δήμαρχος, να ξέρετε. Σας το δηλώ. Εντάξει. Άλλα 4-5 τον πουτάρι πώς τον γλιτώσαμε. Τι είναι. Και είναι άλλο. Άλλη συνωμοταξία. Τι άλλη συνωμοταξία. Και είναι αρχαινό το βράδυ. Άρης. Ναι, του βρίζει το μέχρι το βράδυ. Α, εντάξει, Άρης όμως. Τι, έδωσε 400 εκατομμύρια και το βρίζουν. Κρυφά μέσα το πιστεύω Παοξής είναι. Με έχει πει πολλές ιστορίες. Σας έχω πει. Παοξάκι. Ναι, μου έχει πει αρκετές ιστορίες ο Ζουράρης. Ο Μπουτάρης. Αλλά τώρα που λέμε για το τι γίνεται με τους Τούρκους, παιδιά, υπάρχει σοβαρό θέμα, έτσι. Οι Τούρκοι, ένα για να καλύψουν δικά τους εσωτερικά ζητήματα, γιατί πιέζονται πάρα πολύ. Έχουν αυτά που έχουν τα τρομοκρατικά, έχουν αυτά που έχουν κάτω νοτιοανατολικά της Τουρκίας με το Κουρδικό και με το Ιράκ. Έχουν δηλαδή πόλεμο στα σύνορά τους και ένα κράτος που θέλει να αναγνωριστεί εντός της Τουρκίας, το Κουρδικό. Για να πετάξουν την μπάλα λίγο στην κερκίδα και για να πιέσουν τις διαπραγματεύσεις ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν θέμα ιδιοκτησίας ελληνικών νησιών. Μετά τις γιορτές θα έχουμε θεματάκια. Θυμάστε τα ημεία. 20 χρόνια ακριβώς έχουν περάσει. Δηλαδή μην εκπλαγείτε αν πάλι έχουμε τέτοια. Παρουσιαστήκαμε. Ήμασταν και τυχεροί. Εγώ ήμουν αγκαλιά με τη Βραχονισίδα, ρε. Τι μου λες. Φρεγάτα Θράκη. 1,5 ναυτικό μίλιο από την Βραχονισίδα. Ήμουν 2 μέρες. Εγώ στο Νόμπιλε ΠΑΟΚ. Εσύ ήσουν εκεί με τον Βοητσίδη και περίμενες να μάθεις νέα. Λαμόγιο. Άμα γερνάμε ή όχι. Λαμόγιο. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι εκπομπή ΠΑΟΚ 24 εδώ στον Ήπειρο. Εσύ τα ανοίγεις τα θέματα, ποιο σε φταίει. Με νησί δεν παίζουμε, είναι μέσα στο κλίμα είμαστε. 12 με 2, είχε αγώνες χθες ο ΠΑΟΚ, είχε πολύ σημαντικά παιχνίδια σε όλα τα αθλήματα. Και φυσικά στο τέλος δικαιώθηκε γιατί όλοι μπάσκετ βλέπανε. Φυσικά, τι λες, εννοείται. Εγώ πέρασα στην Ευκαρπία. Στην Ευκαρπία σήμερα που πέρασα, κανείς δεν έβλεπε μπάσκετ. Έτσι μου είπαν. Στο κινητό και ποδόσφαιρο στο τέτοιο. Φίλε, το σκορ του ΠΑΟΚ ήταν 0-3. Και είχαμε την τελευταία φάση αυτή που δεν μέτρησε το καλάθι. Κανείς δεν το γύρισε να δει μέτρησε αν μέτρησε. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Τι δεν είναι ΠΑΟΚ, ρε. Δεν είναι ΠΑΟΚ. Θα εντάξει, το είχαμε παίξει το στοίχημα το Πανεπιστημιακό ΠΑΟΚ φαίνεται. Γι' αυτό και θέλω να δω πού θα σταματήσει. Εντάξει, θα σου πω κάτι τώρα. Είναι προτιμότερο να δεις προπόνηση των reporters από το Πανεπιστημιακό ΠΑΟΚ. Αλήθεια. Που reporters δεν κάνουν προπόνηση. Πόσα ρεκόρ σπάσανε χθες. Τι να σπάς, δεν είναι. Πόσα ρεκόρ.
Αυτό που έγινε τότε. Σας απαγορεύω να πείτε κουβέντα. Ρε παιδιά, το μόνο που έσπασε είναι η μέση του τερματοφύλακα. 25 χρόνια πας στα γήπεδα. Σαν ρεπόρτερ, σου είχε τύχει να φύγουν οι παίχτες από τον πάγκο μετά τις αλλαγές. Εγώ λέω μήπως φύγανε και οι μέσα που παίζανε, όχι μόνο από τον πάγκο. Απαγορεύεται να πείτε κουβέντα για αυτό το παιχνίδι. Απαγορεύεται. Ναι, εγώ λέω ότι αν τα βάλουμε κάτω, πόσα ρεκόρ σπάσανε. Εχθές σπάσανε πολλά ρεκόρ. Αυτό εδώ που στο πρώτο το έβγαζε όλα και στην πρώτη φάση έσκυψε. Δεν έσκυψε, δεν πατούσε καλά. Φοβήθηκε μην του έρθει μπάλα στο κεφάλι, τι. Είναι. Όχι, σοκαρίστηκε από το ψαράκι του Κλάους. Σου λέει αποκλείεται το βράδυ. Αποκλείεται το έκανε αυτό. Και λιποθύμησε. Αλλά απαγορεύεται να πούμε κουβέντα για αυτό το παιχνίδι. Τελείωσε. Τι εννοεί απαγορεύεται. Σφαγή του ΠΑΟΚ, φίλε. Το 8ο γκολ μετρούσε. Και ακούγεται και το τρομερό σύνθημα από την κερκίδα. Παίξε καλά, βέβαια. Παίξε καλά. Είχε παοξάκια αρκετά. Είχε και. Κλάος πήγαινε στη φανέλα στα τέτοια σα. Στο Σιφάκο, ναι. Ωραία, ωραία. Ωραία στιγμή. Μόνο για το Σιφ μπορεί να πούμε κουβέντες. Τίποτα ναι. άλλο. Ναι. Ο Σιφ το καταευχαριστήθηκε. Βεβαίως. Τα αίτητα και χωρίς να δεχθούν γκολ Μπέργκεν σε 6 συνεχίζουν. Συνεχίζουν. Φοβερή παράδοση. 0-7 χθες δηλαδή. Δεν θα πάρω με σένα, ρε φίλε. Πρωτάθλημα. Όχι. Μπέργκεν σε 2 με τη Λίμπερετ. 3 με τον Πλατανιά. 7. Και χωρίς γκολ. Ναι, ναι. Ναι. Επιβεβαιώνεται ο προπονητής της Λίμπερετ. Αμινάρα. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό, ναι. Κάτσε να δούμε τι θα πει αυτό στη Σάλκη. Περίμενε. Φαντάζεσαι να πει και αυτό. Άμα το καταφέρει και αυτό, θα είναι επιτυχία. Μπράβο, ρε φίλε. Εντάξει. Να μείνει 10 χρόνια στον πάγο. Εντάξει. Κοίτα, εγώ περίμενα τον Παράσχο να πει κάτι, αλλά δεν ήρθε. Παράσχο είναι. Αυτό δεν ήρθε, να ξέρετε, ο Παράσχο είναι σφιχτό. Να ξέρετε, εκεί κάτω είναι σφιχτό. Άρχισαν τα κρύα κάτω στην Κρήτη. Και έχει λίγο μουδιάσει. Ποιο να πάρει. Μια χαρά είναι ο Παράσχος. Το ξέρει, αλλά δεν είναι για να βρει παίχτες. Δεν το έχει. Ξέρει να κοουτσάρει, ξέρει να κουμαντάρει τέτοιες ομάδες μικρομεσαίες. Έχει μια ηρεμία που δεν υπάρχουν σε άλλες ομάδες, αλλά. Μια χαρά είναι ο Πλατανιάς. Θα βρει τα κουμπιά του. Δεν λέμε. Πάμε σε χορηγούς. Μπέρκερ and Shake. Είναι αλήθεια. Υπάρχει πλέον στην Κούσκουρα. Είναι εκεί. Το παγκοσμίου φήμης χαμπουκεράδικο. Δεν είναι ακόμη, θα γίνει όμως. Burger & Shake, το καλύτερο χάμπουκερ στην Κούσκουρα, στα παλιά τα Γκούντις. Με 100% όμως χαρίσιο κρέας, φρέσκες πατάτες, εκπληκτικά milkshake. Να πάτε τώρα να πιείτε ένα milkshake, απίστευτο. Κοκτέιλ, μουσικές ωραίες, όλα τα έχει ο Μπαξές. Αξίζει τον κόπο να πάτε, είναι κάτι πρωτοποριακό στην Κούσκουρα, το Burger & Shake. Υπάρχει είδηση στη Φλόρινα, χαμηλές θερμοκρασίες, μείον 7 βαθμοί από το πρωί, βλέπουμε ΕΡΤ, χωρίς θέρμανση, το Αμίντιο και ο Φιλότας. Είναι η περιοχή που έγινε πασίγνωστη λόγω του ότι έπαιξε με τον Άρη. Θα τον ήξερες, το Φιλότα. Ξέρω ότι είχαν πολύ καλές σχέσεις με τον Άρη, δεν τον ήξερα, όχι, παρότι είμαι από τη Φλόρινα, ωραία. Άρα η είδηση έχει καταγωγή μου είναι από εκεί, από το Λέχοβο. Πάμε στον Αναδόμο, όπου δεν υπάρχουν τέτοια θέματα, με ανακαινήσεις, το σπίτι είναι πανέτοιμο για να φιλοξενήσει κόσμο, ή το γραφείο, ή το μπάνιο, ή το παιδικό δωμάτιο, ή η κουζίνα. Έχει κάνει τα αποθετήρια του μπάσκετ, του βόλεϊ. 23-11-241-508 για ανακαίνιση με προνομιακές τιμές, με προγράμματα χρηματοδότησης, έως 6 άτοκες δόσεις. Τηλεφωνήστε 241-508, 23-11-241-508. Μαζί μας και ο Μπειρατής που σήμερα, τι μέρα είναι, Πέμπτη. Είχε γενέθλια χθες, κάνανε παρτάκι. Δεν είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να πάω. Είδα φωτογραφίες. Ναι. Είδα το φιλαράκι σου εκεί, πέρασε καλά. Μια χαρά περνάει πάντα κοντός. Οι Πέμπτες είναι διψασμένες, είναι Thursday Thursdays. Ο Παναγιώτης Καπελτζής παίζει μουσική και παίζει Southern Blues, Stoner, Hard Rock, Heavy Rock και Reun, Tony Beeras, διότι πραγματικά στον Μπειρατή έχετε να διαλέξετε από πάρα πολλές ετικέτες μπίρας και βαρέλι και μπουκάλι. Και περνάτε καταπληκτικά, είναι εκεί στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Σήμερα δεν ξέρω αν έχει κανέναν αγώνα. Θα έχει κύπελο πάλι έτσι. Θα έχει ωραία ματσάκια. Έχει και take away με 2 ευρώ τα 400 μιλιλίτρο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Και είναι στην Διογένους 17. Τώρα που πες Stoner, βάλε λίγο ένα Κάιος να ακούσουμε, φίλε. Πάτα Demon Cleaner. Πάτα Demon. Ο δαίμονας. Πάτα και το Cleaner, το καθαριστικό. Ωραία. Βάλε λίγο να ακούσουμε, να καταλάβει και ο κόσμος τι παίζει τώρα ο Μπειρατής. Είπες και για γενέθλια, σήμερα έχει γενέθλια, κλείνει τα 48
χρόνια του υπεύθυνου επικοινωνία τη ΠΑΕΠΑΟΚ, ο κύριος Κυριάκος. Ο άνθρωπος που έχει φάει 13 πρόεδρου, εγώ του μετράω, να ξέρει. Τα πόσα κλείνει. Τα 408. Τρέπεσαι να πει ότι είναι ένα χρόνο πιο μικρό από σένα. Και όμω είναι τόσα χρόνια υπεύθυνο επικοινωνία. Μπράβο στο. Ο Έγκε Γκέραλτ τη επικοινωνία. Θα αρχίσει τώρα να κάνει κρασί. Θα ασχολείται με τι καλλιέργειε κρασιού. Είναι στον ΠΑΟΚ από το 99. Δηλαδή είναι 17 χρόνια. Δηλαδή είναι από 21 ετών. Ναι. Ετών. Γιατί είναι η 38 κλείνει σήμερα. Ο σκύλος ο μαύρος. Δεν υπάρχει ο Κυρκύρ. Πόσα και πόσα έχουν γίνει. Και με Ρεγκίνα στην πρώτη ώρα. Ρεγκίναμπάνιο.gr για να δείτε τα προϊόντα αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα. Τι ακούμε. Κάιος δε φίλε, ακούμε, τι ακούμε, φέρτε εδώ, πού να πανηγυρικό, κάτσε θα με πνίξεις, πανηγυρικό. Ο Ράιος Κάιρος. Για τα 7 γκολ στην Ελευσίνα είναι. Όχι ρε. Α, τι ωραία ρε φίλε, φτιάξε λίγο τα 7 γκολ. Τέτοια παίζει όταν παίζει σε κάνα μαγαζί και κρύβεται και τα κομμενάκια και ζητάνε τραγούδια και λένε κύριε Σταύρε θα το βάλετε αυτό. Όποια θα δει κύριε Σταύρε το φέρει το 500 χρόνια διαφορά έχεις με τις περισσότερες. Τι κομματάρα, τι ύμνος ρε φίλε. Το μαλλί του Τράκη σ' αρέσει. Ποιο Τράκη. Έδεσαι εδώ. Ναι, έχει και μουστάκι πλέον. Παρετήθηκε από τη Σπάρτη. Α, όταν είπε φεύγω, εγώ κατάλαβα τον Παναθηναϊκό του μπάσκετ. Όχι, όχι. Από τη Σπάρτη. Ναι, επειδή του βάλαν χέρι για την ανακοίνωση που έκανε για τον Ολυμπιακό. Η Σπάρτη είναι μια κλασική πόλη που έχει δημιουργήσει κοινό μέσα από την προπαγάνδα των ΜΜΕ των Πανελλαδικών. Εντάξει. Άρα είναι 50-60% Ολυμπιακή. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα σε λίγο, αφού ακούσουμε λίγες ακόμη στροφές από αυτό. Και όταν επιστρέψουμε, θα σας μιλήσουμε για μπάλα. Αλλά κυρίως, επειδή το είπε και ο Δημήτρης, θα σας μιλήσουμε για το παιχνίδι της Κυριακή, του Σαββάτου. Άλλα θέματα έχουμε. Πολύ πιο σοβαρά. Τι έχουμε? Και πολύ πιο ενδιαφέροντα. Αυτό το βολεϊκό. Το βολεϊκό θα βγάλουμε. Βέβαια, ποιο. Πολύ... Θα σοκαριστείτε από αυτά που θα ακούσετε. Αλήθεια, αλήθεια λέει. Ναι, ναι. Συζητούσαμε χθες. Άμα κάτσει αυτό, θα. Για τον μπάσκετ δεν έχουμε κάτι να πούμε. Ψάχνουμε άλλον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χάσει αυτή η ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί οι τρόποι. Δόθηκε εντολή, δεν δόθηκε, ήταν βολές. Να καθυστερήσει λίγο ο Πέινας για να σουτάρει πριν τη λήξη. Τι εννοείς? Γιατί ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς να χάσουμε. Βλέπεις ότι και στο τελευταίο εκτός έδρας μάτς, εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Άσχετα αν οι αντίπαλοι δεν το βάλαν το σουτ. Έξι λέει άπχασανε. Τι κάνανε. Έξι λέει άπχασανε. Δεν έπρεπε να πάει καν εκεί το παιχνίδι. Εγώ μοιρασμένο ήμουν. Τι να κάνουμε, με το χωριό μου παίζαμε. Χάρηκα τουλάχιστον γιατί είδα τους συγχωριανούς μου εκεί να πανηγυρίζουν. Κάνα δύο μαύρους συγχωριανούς είδα εκεί από το ουσάκ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με πάμε διάλειμμα. Επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, μέσα από την εκπομπή στις 2, σε περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο, θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ. Όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Από τώρα να ξεκινήσουμε διαγωνισμό για τον αγώνα μπάσκετ της Κυριακής, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μεγάλο μάτς στις 6 στο Παλατάκι. Έχει και Σάββατο ποδόσφαιρο, αλλά Κυριακή είμαστε ελεύθεροι, ωραίο ματσάκι, να το απολαύσει ο κόσμος και ο ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει, νομίζω ότι η διαφορά επίπεδου είναι μεγάλη, έτσι. Αλλά κανείς δεν ξέρει, πολύ πρόσφατα ο ΠΑΟΚ πούλησε ακριβά το μάρι του και με τον, μάλλον τι, έχασε μέσα από τα χέρια του παιχνίδια, και με τον Παναθηναϊκό και με τον Ολυμπιακό και εντός και εκτός πέρσι. Ναι. Σωστά. Φέτος έπαιξε μόνο εκτός με τον Παναθηναϊκό. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ το ονοματεπώνυμο στο 545-26. Λοιπόν, σε λίγο τα ποδοσφαιρικά, 2-3 στοιχεία παραπάνω και για το θέμα του Ανσαριφάρ που παίζει από χθες έτσι πιο έντονα και για τα υπόλοιπα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Και για το μπάσκετ. Και για το μπάσκετ. Βεβαίως και για το βόλεϊ. Και το βόλεϊ ο ΠΑΟΚ κέρδισε χθες τον Κίζικο. Ο ΠΑΟΚ με ένα μάτς λιγότερο είναι στην πέμπτη θέση. Αν το κερδίσει το μάτς αυτό με τη Σύρο θα πάει τρίτος. Αλλά είπαμε ότι η βαθμολογία έχει μικρότερο ενδιαφέρον τώρα. Το έχει εξηγήσει αρκετές φορές και ο Καλμαζίδης και εδώ στην εκπομπή. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται, περιμένει να ανέβει ο Ντάντε, περιμένει τον Γκόμεζ τον Ιανουάριο. Ουσιαστικά από τον Ιανουάριο και μετά αρχίζουν τα πολύ δύσκολα για την ομάδα Βόλη.
Έχασε από τους δύο πρώτους βασικά ο ΠΑΟΚ και έχει πρόβλημα. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ειδικά με τον Παναθηναϊκό ήταν λίγο. Δηλαδή θα μπορούσαμε κάτι να πάρουμε. Αν η ομάδα ήταν πιο έτοιμη, τους είχαμε. Αλλά είπαμε, τώρα τα play-off μετράνε, γιατί ακόμη και τέταρτος να βγει και να βγεις και να είναι πρώτος Ολυμπιακός, πρέπει να τον αποκλείσεις για να προχωρήσεις. Και ακόμη για τα play-off έχει πάρα πολύ δρόμο. Να δούμε πότε θα φορμαριστεί αυτή η ομάδα, ειδικά στο δεύτερο γύρο, για να... Πάντως βλέπω ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να τον απειλήσει όσον αφορά την είσοδό του στα... στα play-off. Έτσι, που θα, τα παιχνίδια... Με 8, τον οι 8 είναι στα play-off. Ναι, με τον Παναθηναϊκό ήταν κρύος ο Ντάντε, χωρίς ρυθμό, έπρεπε να μπει σιγά-σιγά, ήσουν χωρίς διαγώνιο. Εντάξει, το έχασε το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό μπορείς να το πάρεις κιόλας, όπως ήσουν εκείνη τη μέρα. Αλλά εντάξει, δεν με τρομάζει δηλαδή κανείς. Πιο πολύ με τρομάζει ο Παναθηναϊκός από τον Ολυμπιακό, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έχει ενθουσιασμό. Ο μήνας της κρίσης είναι ο επόμενος. Πρώτα απ' όλα για τον Γκόμες, και αν τα καταφέρει ή αν θα πρέπει να αντικατασταθεί, και μετά για τα σοβαρά παιχνίδια και στο Link Up και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα, στο κύπελο. Ας πούμε ότι κατά κάποιο τρόπο η χρονιά ξεκινάει από τον Ιανουάριο. Το θέμα είναι ότι και τα προηγούμενα χρόνια έτσι πήγε το πράγμα. Από τον Ιανουάριο ξεκινούσε η χρονιά. Ναι. Λοιπόν, δεν σου κάθεται κάθε χρονιά αυτό το πράγμα. Σε κάποια φάση θα την πληρώσει κιόλας. Τώρα δεν είναι με ευθύνη του ΤΑΠ. Ναι, τώρα γιατί είναι με την κατεμιά. Εντάξει, εκεί που επένδυσες. Με τον Ντάντε κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, το... εντάξει ρε φίλε, όμως όταν μπορείς να φέρεις ένα τέτοιο παίκτη, έχεις και το ρίσκο της προσαρμογής. Λοιπόν, ο άνθρωπος ήταν ανενεργός, το ήξερες. Εσύ πες μου, δεν θα τον έπαιρνες. Πάμε όχι, να μιλήσουμε και για το χθεσινό παιχνίδι, αλλά να μας πει ο πρόεδρος της ομάδας του Κίζικου, που χθες αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ, τι ιδιαίτερο συνέβη χθες, γιατί εκτελήθηκαν κάποιες σκηνές που τις έβλεπαν και άνθρωποι του ΠΑΟΚ και δεν τις πίστευαν. Θα δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημοσθένη Λιώτα. Ναι. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είστε καλά. Είστε καλά, καλά εσείς. Ήσταν χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κουστό του ΠΑΟΚ. Και, ναι, ναι, κίνιος αρβαίος, γιατί είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ. ΠΑΟΚΖΙΣ με τα όλα μου. Μισό λεπτό, να τα πάρουμε τη σειρά. Να πάρουμε, ναι, τη σειρά. Είστε ο πρόεδρος του Κίζικου, έτσι, της ομάδας που φέτος ανέβηκε. Ναι, είμαι και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νέας Πέραμα εδώ, της τοπικής κοινωνίας τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Γεννάμε και ο πρόεδρος, ναι. Χθες έπαιζε ο ΠΑΟΚ με την ομάδα σας, ναι, και σας είδαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ να μπαίνετε στο γήπεδο και να κάνετε το σταυρό σας. Ναι, ναι, ναι. Αλήθεια είναι. Γιατί μπήκα στο ναό, είναι αλήθεια. Ναι, μπήκα στο ναό και ένιωσα δέος, μεγάλο δέος. Δεν είχα ξανά στο Παλατάκι. Α, πρώτη φορά μπαίνατε στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα αρκετές φορές, αλλά στο Παλατάκι πρώτη φορά μπήκα, ναι. Σου λέει Παλατάκι ο άνθρωπος και λέει στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, Παλατάκι το λέει. Το ίδιο είναι, το ίδιο. Εννοείται, εννοείται. Δηλαδή λοιπόν, ήταν τόσο μεγάλη η συγκίνηση, το δέος, που φτάσει στο σημείο να κάνει το σταυρό σας. Πολύ μεγάλη συγκίνηση, πραγματικά πολύ μεγάλη συγκίνηση. Δεν μπορώ ακόμα να συνέλθω, ειλικρινά το πας. Ήταν εδώ στη γυναίκα μου, της λέω, θα τρελαθώ, δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω, που έβλεπα. Δηλαδή από την ημέρα της κλήρωσης περιμένατε αυτή τη μέρα πότε θα παίξετε? Περίμενα πώς και πώς να έρθω πάνω, ναι, περίμενα. Ναι, είχα τόσες δουλειές, λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, δύο ομάδες μου, άσε που δεν ήξερα τι να κάνω, ποιο να... Ακόμα και αυτό, ακόμα και αυτό. Εντάξει, το Βόλι είναι αγάπη μου εδώ, είμαστε και παλιός παίκτης και μια ζωή στο Βόλι, αλλά εκεί ένιωσα πολύ παράξενα, πολύ περίεργα, και όταν στο τέλος, στους δύο τελευταίους πόντους, κάποιος ξεκίνησε να λέει πάω κολέ, πάω κολέ, και ειλικρινά δεν ένιωσα ρίγος. Το λέγατε κι εσείς μαζί. Ήθελα να φωνάξω, δεν φωνάξα, αλλά ήθελα να φωνάξω. Συγγνώμη, έχετε κάποια σχέση με Θεσσαλονίκη ή γεννηθήκατε εκεί? Όχι, είμαστε πολίτες και εμείς εδώ, βέβαια, προς Θεού, για το όνομα Θεού. Οι γονείς μου είναι από τη Μικρά Ασία. Α, μάλιστα. Σαν την Κίζικο, ας πούμε, από τη Χερσόνησο της Κίζικου, γι' αυτό και εξού και το όνομα του Συλλόγου Κίζικος. Η Νέα Πέραμος είναι το αδερφό χωριό με τη Νέα Πέραμο Καβάλας, έτσι είναι. Ναι. Μάλιστα. Οι μισοί βγήκαν εκεί, οι μισοί βγήκαν εδώ. Μάλιστα. Στον μάλιστα. Πειραιά, ναι. Δηλαδή τώρα εσείς μπορείτε να πείτε ότι γεννηθήκατε ΠΑΟΚ ή στην πορεία? Όχι, δεν γεννήθηκα ΠΑΟΚ, οι γονείς μου ήταν αεξίδες. Μάλιστα. Αλλά στην πορεία, σε κάποια ηλικία, δηλαδή ξέρω εγώ 15 ετών,
έγινα ΠΑΟΚ. Αυτό πώς συνέβη, πώς σας έτυχε αυτό. Καλή ομάδα του ΠΑΟΚ. Και καλή ομάδα ΠΑΟΚ βέβαια, και καλή ομάδα ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω, είχα ένα αυτό μπροστά εκεί. Ένα, δεν ξέρω, κάτι με μέσα. Είμαστε δύο άτομα εδώ στο χωριό. Ανεξήγητο δηλαδή. Ανεξήγητο, ναι, πραγματικά ανεξήγητο. Κάποια ώρα τη δύναμη σας πήγαινε κατά εκεί. Μάλλον. Ο δεύτερος που είναι ΠΑΟΚ ποιος είναι, μήπως... Είναι αυτός που έχουμε στη γραμμή τώρα. Ναι, ναι, που έρχεται στη γραμμή. Ναι, ναι, είμαστε και δεν μπορείς να έρθει. Α, το κάνατε. Τα λέω και έχει τρελαθεί. Μεγάλη ζημιά έπαθε. Μεγάλη, το λέω, έπαθες μεγάλη ζημιά. Το πήρα τηλέφωνο από μέσα. Του λέω, τι να σου πω, δεν ξέρω τι να κάνω. Το κακό είναι ότι το μάτς χθες διήρκησε 65 λεπτά και δεν το χάρηκα τόσο θα θέλατε προφανώς. Δεν το χάρηκα. Εντάξει, δεν είναι. Εντάξει, ανέβηκαμε να κερδίσουμε το ΠΑΟΚ για το όνομα του Θεού, προς Θεού. Εντάξει, απλά θέλαμε να είμαστε λίγο ανταγωνιστικοί, ας πούμε, σαν ομάδα. Μάλιστα. Εγώ ήμουν σε άλλο κόσμο χτες, βέβαια δεν ξέρω. Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, μας εκπλήσετε. Δύο λεπτά μείνετε στη γραμμή. Μήπως ναι. Και πάμε σε κάποιον πιο ψύχρεμο από εσάς. Πιο ψύχρεμο. Στον μάλλον, κύριο ναι. Ζόρη, ο οποίος ναι, μαζί ναι, σας ναι. Είναι και εκείνος στη δίκηση του Κίζικου. Κύριε ναι. Ζόρη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Ο κύριος Λιώτας σας κοροϊδεύει κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν χθες εδώ και εσείς δεν ήρθατε. Εγώ φοβόμουν το αεροπλάνο και αυτός ήταν ο λόγος που δεν ανέβηκα. Α, μάλιστα. Αυτός ήταν ο λόγος. Χάσατε την εμπειρία γιατί ο κύριος Λιώτας λέει μπήκε στο κήπεδο και έκανε το σταυρό του. Ναι. Τον ζηλεύετε κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια, σίγουρα τον ζηλεύω. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία και ήταν και ένας πόθος 40 ετών να παίξουμε με τον ΠΑΟΚ. 40 ετών. Μιλάτε 40 προσωπικά ετών, ή για το σύλλογο. 40 χρόνια για το σύλλογο βέβαια. Το σύλλογο. 40 χρόνια είμαστε και εγώ και ο κύριος Λιώτας στο σύλλογο ναι. Και όνειρό μας ήταν να παίξουμε μία μέρα με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό έγινε και από εκεί πέρα μπορεί να μας λείπει το αποτέλεσμα, αλλά έγινε κάτι που προσπαθούσαμε τόσα χρόνια. Μας περιέγραψε ο... Είναι 40 ολόκληρα χρόνια. Περιέγραψε ο κύριος Λιώτας μια ανυπομονησία από πέρυσι που ανεβήκατε, από την κλήρωση, ναι. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα. Και εσείς ναι, το ναι, ίδιο περιμένατε. Και περιμέναμε όπως περιμένουμε και το εντός έδρας παιχνίδι να είμαστε αντάξει της φιλοξενίας που είχαμε πάνω στον ΠΑΟΚ. Εσείς πώς γίνατε ΠΑΟΚ κύριε Ζόρη? Γίναμε από πολύ μικρή γιατί το χωριό μας βέβαια εδώ είναι πρόσφυγες και τυχαία ΠΑΟΚ ήταν και η εποχή που πήραμε το πρώτο κύπελλο να μέσω στο ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Και από τότε γινήκαμε ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Είμαστε και φίλοι βέβαια με τον κύριο Λιώτα. Προφανώς. Είστε οι μόνοι βέβαια. Δύο ΠΑΟΚΣΙΔΕ στην περιοχή δηλαδή? Όχι, έχουμε και άλλους ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και σιγά σιγά τους αυξάνουμε με τα δωράκια που παίρνουμε όποτε ανεβαίνουμε απάνω στη Θεσσαλονίκη από την μπουτίκ. Προσπαθούμε, κάνουμε δωράκια, σηματάκια, σημαίακια στα μικρά παιδιά. Και έχουμε πολλούς, βέβαια το χωριό μας έχει και πολλούς στρατιωτικούς οι οποίοι είναι από ναι, Βόρειο Ελλάδα ναι. Και είναι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ και είμαστε σχεδόν καμιά 25αριά σε όλο το χωριό. Επειδή έχουμε πληροφορήσει ότι ο κύριος Λιώτας σήκωσε χθες την μπουτίκ, τη μισή μπουτίκ, σας έφερε κάτι? Ναι βέβαια έφερε. Μου έφερε. μου έφερε τα δωράκια, μου έφερε. Όπως του φέρνω και εγώ όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, είναι αμοιβαία. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε δηλαδή όταν παίξει Κίζικος ΠΑΟΚ? Θα είναι δηλαδή μεγάλη μέρα από ό,τι καταλαβαίνω. Για όλη την περιοχή. Για μας θα είναι γιορτή. Όταν σας λέμε γιορτή, θα είναι πράγματι γιορτή. Όπως σας το λέω με όλη την έννοια. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Περιμένουμε πότε θα περάσει ο γύρος. Βέβαια μπορεί να έχουμε υποβιβαστεί, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Για να πάμε και στο βόλεϊ, κύριε Λιώτα, γιατί λέει ο κύριος Ζόρης να έχετε υποβιβαστεί, είναι τόσο δύσκολη κατάσταση για εσάς? Εντάξει, τώρα αν έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή με την Χαλκίδα, πρέπει οπωσδήποτε να το πάρουμε. Πρέπει να το πάρουμε αυτό, να έχουμε δύο ομάδες από κάτω την Οριστία και την Χαλκίδα και μετά έχει ο Θεός. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να σωθούμε. Κύριε Ζόρη... Είναι το πρόβλημα το γηπέδου που μας τη φέρανε για μένα κανονικά, γιατί δεν μπορεί να παίζει η Κηφισιά κάτω από το 8 μέτρα και εμείς αν μπορούμε να παίξουμε. Ναι. Έχουμε γίνει τσιγκάνοι από εδώ και από εκεί. Υπάρχει αυτή η διάκριση. Είναι θέμα του
Ναι, δεν έχει έδρα, ας πούμε, πώς θα το κάνουμε. Έπεσε η γραμμή του κ. Ζωή. Κυριώτα, είπατε για την ομάδα σας. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει φέτος πιο δύσκολο έργο να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή είναι ο Ολυμπιακός πολύ δυνατός. Ο ΠΑΟΚ δεν νομίζω ότι έχει πολύ δύσκολο έργο. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει. Γιατί? Βέβαια με την επιστροφή του Γκόμες, έτσι. Ναι, ναι. Αν δεν επιστρέψει ο Γκόμες, σίγουρα θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε. Εγώ είδα μια σοβαρή ομάδα. Πάρα πολύ σοβαρή ομάδα. Και ο Παντακίδης μπορεί να βοηθήσει τώρα γιατί λόγω τραυματισμού ήταν έξω. Νομίζω ότι μπορούμε να το πάρουμε το πρωτάθλημα. Μπορούμε να το πάρουμε. Σε πρώτο, ναι, σε πρώτο επιθετικό. Με τον Παναθηναϊκό τι συνέβη και ήμασταν έτσι. Δεν ξέρω τι μπορεί να συνέβη, εκεί. Βέβαια και ο Ντάντε θα μπει μέσα πιο δυνατά, πιστεύω. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω θα το πάρουμε πάλι φέτος. Κύριε Ζόρη, μας ακούτε έτσι? Ναι, ναι, τώρα σας ακούω. Ο κύριος Ζόρης λέει πιστεύω ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα έτσι. Έτσι πιθανολογώ και εγώ ότι σίγουρα θα το πάρει το πρωτάθλημα ΠΑΟΚ. Άρα και εμείς τώρα έχουμε και ένα δεύτερο στόχο ως ΠΑΟΞίδες της Θεσσαλονίκης, να σωθεί ο Κίζικος. Βέβαια, έχουμε κάνει πολλούς φίλους, έχουμε κάνει πάρα πολλούς φίλους. Σας εντυπωσίασε αυτά που σας είπαμε, ότι τον είδαν άνθρωποι του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λιώτα, να κάνει το σταυρό του. Μπερδεύτηκαν, νόμιζα να είναι παράγοντας ΠΑΟΚ. Να μπαίνει στο γήπεδο και σοκαρίστηκαν. Ναι, ναι. Ήτανε κάτι πρωτόγνωρο, δεν, και εγώ όταν πηγαίνω καμιά φορά, γιατί έχουμε πολλούς δεσμούς απάνω στη Θεσσαλονίκη, εγώ προσωπικά όταν ανεβαίνω, ας πούμε, στην Τούμπα παθαίνω σοκ. Βέβαια στο Παλατάκι δεν έχω την τύχη να δω κάποιο παιχνίδι, αλλά στην Τούμπα το ίδιο παθαίνω κι εγώ. Μάλιστα. Χαρήκαμε πάρα πολύ που τα είπαμε. Και πραγματικά καλή επιτυχία στην ομάδα σας. Σας ευχαριστούμε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στον ΠΑΟΚ. Και ό,τι χρειαστείτε, αυτό για την Κηφισιά θα το πούμε. Μην αγχώνεστε. Να είστε καλά. Ναι. Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Γεια σας. Γεια σας. Είναι δυνατόν οι αλήτες να αφήνουν τον Κίζικο να κάνει να μην πέσει την έδρα του για να πέσει η Κηφισιά σε εκείνο το χαμηλοτάβανο? Που η θύρα 4 στην Παλαιών Πατρών πιο ψηλή είναι? Που κάνουμε μανσέτα και πηγαίνει μπάλα στην οροφή? Δεν μπορεί ο Γκαράς να παίξει όπως μπορεί, όπως θέλει. Αυτά γίνονται. Το σκάνδαλο εκεί στην ΕΟΠΕ, πώς λέγεται αυτή? ΕΟΠΕ. Αυτή η ΕΟΠΕ τι κάνει εκεί πέρα? Αφού το φάγατε. Να δώσουμε. Κυνηγάτε την επαρχία και τις ιστορικές ομάδες που παλεύουν 40 χρόνια να ανέβουν στην Α1 για να παίξουμε τον ΠΑΟ, κλαμόκια. Να δώσουμε κάνα δύο παίχτες ρε το Γενάρη. Κάναν έτσι πιτσιρικά για αυτό. Να δεν ξέρω. Το Χατζαΐα. Του Τζαβέλα. Αυτό που σας είπαμε δεν είναι υπερβολή. Τι? Έτσι τον είδαν τον πρόεδρο του Κίζικου να μπει στο γήπεδο ΠΑΟΞίδες. Η οποία βέβαια δεν πίστευα ότι είναι αληθινή εικόνα. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε το σταυρό του. Και πήγαινε και του λένε: συγγνώμη, άνθρωπε μου, γιατί. Μήπως τόσο περίεργο φαίνεται. Μας κοροϊδεύει, μήπως ξέρω. Και του εξήγησε και έτσι έγινε γνωστή αυτή η ιστορία με το πόσο φανατική είναι η διοίκηση του Κίζικου, τη Νέα Περάμου. Αδέρφια μας αυτά. Και το πόσο περίμεναν τόσα χρόνια να ανέβουν και να παίξουν με τον ΠΑΟΚ. Πάντως και αυτό που λέει ότι ουσιαστικά δες τώρα, δύο φάρες ρε παιδί μου μικρασιατών από την Πέραμο και από την Κίζικο βγήκαν, οι μισοί πήγαν στην Πέραμο στην Καβάλα και άλλοι μισοί βγήκαν και πήγαν στον Πειραιά. Δηλαδή πόσο τυχαίο ήταν λόγω των απίστευτων αυτών γεγονότων με τον πόλεμο κλπ. Να επιλέξεις την πόλη και την περιοχή στην οποία θα ζήσεις. Και βρέθηκαν, να πούμε, αυτοί εκεί στον Πειραιά και μέσα στον Πειραιά. Δεν έπαιξαν, ο αέρας φυσούσε, πήγε. Ναι, τη βάρκα. Δεν μπορούσαν να μπορούσα να δέσουν. Άλλος, ναι, και ο άλλος πήγε. Ναι, δεν μπορούσαν να δέσουν με τη βάρκα, ήταν μια και πιο μικρή. Και από το ΟΣΑΚ βρέθηκαν στην Ευκαρπία. Αυτή είναι η πιο άτυχη. Η πιο άτυχη από όλους. Και έτσι αυτός ο άνθρωπος, να πούμε, βρέθηκε εκεί, είχε στο νου του τη μικρασιατική προέλευσή του. Οι γονείς του γίνανε αεξίδες και αυτός έγινε ΠΑΟΚ. Γιατί σου λέει ΠΑΟΚ, μικρασία κι αυτό. Δύο. Και οι δύο, ναι. Άνθρωποι, δύο φίλοι. Ήταν τότε ο Κούδας τους έκανε ΠΑΟΚ αυτούς. Δεκαετία 70 γίνανε. Μας είπε ο άνθρωπος ότι. Για να σου λέει ότι πήρε το πρώτο κύπελο κλπ. Και κάποια άλλη δύναμη ναι. Τον έστρεψε μπρος τον ΠΑΟΚ. Το και DNA. Να κατάφερε να έρθει με την ομάδα του, την ομάδα που διοικεί στο ΠΑΟΚ και να μας περιγράψει αυτές τις στιγμές τις οποίες έζησε χθες. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε την πρώτη ώρα. Εμείς δίνουμε ιστορία για τον αγώνα του μπάσκετ που γίνεται την Κυριακή. FM γράφεται και να αφήνεται. Ποιος είναι ο αγώνα μπάσκετ που γίνεται την Κυριακή? Μπάσκετ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Είναι πολύ ξέρει, παιχνίδι. Ξέρει ο κόσμος. Τι ξέρει? Ότι παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Καλά, ναι.
FM και ενώ ΠΑΟΚ Μπάσκετ και αποστολή στο 4526 για να είστε παρόν στο παιχνίδι αυτό. Οι παρούσες, γιατί όχι, και οι γυναίκες μπορεί να είναι. 6 ώρα είναι το απόγευμα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Για να δείτε άλλο ένα θρίλερ, μάλλον. Για να δείτε πώς μπορεί να κυλήσει και αυτό το παιχνίδι για μια ομάδα που εξειδικεύεται σε αυτές τις καταστάσεις. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με ήδη υδραυλικά και αξεσουάρ μπάνιου Regina. reginabanio.gr για να ενημερωθείτε για τον κατάλογο των προϊόντων της Regina. Κλείνουμε με αναδομό για event, δηλαδή είμαστε καλεσμένοι. Πού είναι αυτό? Πάρε άδεια στο παρατάκι. Τέλεια. Κάτι άλλο έχουμε την Τρίτη να κάνουμε, νομίζω. Νωρίς είναι αυτό. Ναι. Και επ' ευκαιρίας να θυμίσουμε ότι και αυτό το Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, έχουμε φόρτσα στα... Ναι. Γιατί δεν μένει και λίγες μέρες την άλλη εβδομάδα? Μένει κανονικά. Αλλά εξαντλήθηκε γι' αυτό. Δευτέρα μαζεύεται. Δευτέρα τη μαζεύουν ό,τι απέμεινε. Ναι, ναι. Πήγε πολύ καλά το πραγματικά προφίλο. Χαρήκαμε όχι μόνο για το ότι πήγε πολύ καλά, γιατί λίγο πολύ ήταν αναμενόμενο αυτό, αλλά για το ότι όλοι όσοι σχολίασαν τη Φόρτσα είπαν ότι μετά από χρόνια διαβάζουμε για πολλές ώρες αθλητική εφημερίδα. Εντάξει, αυτό είναι το ιδιαίτερο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επιλέχθηκε η εβδομαδιαία έκδοση πρώτον, γιατί έχεις τη δυνατότητα να ξεφύγεις από τα τετριμένα του ρεπορτάζ και να παρουσιάσει θεματολογία η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον και ενημερώνει και βοηθάει στο να αποκτήσεις μια νοοτροπία για το τι συμβαίνει ακριβώς. Πράγμα που πάω και έχει τεράστια ανάγκη. Και βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που είναι κορυφαίοι του είδους, οι οποίοι με στήλες συγκεκριμένες προσπαθούν να δώσουν και αυτή το στίγμα τους. Δεν περνάει καμία σελίδα διάφορη. Καμία. Άποψη, ανάλυση, έρευνα. Πράγματα τα οποία ξεφεύγουν από την καθημερινότητα. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά που κι εσείς εντοπίσατε στη Φόρτσα. Δεν άκουσα ούτε μισό αρνητικό σχόλιο. Που συνήθως. Εντάξει. Δεν μου είπε κανείς τίποτα αρνητικό. Το Σάββατο και πάλι. Στα περίπτερα και στα όλα τα σημεία πώλησης. Λοιπόν, με πειρατή. Ναι. Συνεχίζουμε και κλείνουμε το πρώτο μέρος. Είπαμε ότι ο φίλος μας εκεί παίζει σήμερα hard rock, heavy rock και southern blues και stoner. Ο Παναγιώτης Καπελτζής είναι αυτός που παίζει μουσική τις Πέμπτες. Μου στείλε μεγάλο τραγούδι. Το βάλαμε, έπαιξε στο, ναι, στο διάλειμμα. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε όμως και τις Παρασκευές φοβερές μουσικές με την Λίνα Αντωνιάδου. Έχουμε Σουκού με τον Γκουρού κάθε Σαββατοκύριακο, τον Νίκο Βαρνιά που είναι γκουρού στην εντόπια rock σκηνή. Και μην ξεχνάτε τις προσφορές του Πειρατή και το μείον ένα ευρώ όλες οι μπύρες μέχρι τις 5 το απόγευμα, αλλά και το 2+1 τις Δευτέρες και τις Τρίτες στον Πειρατή στη Διογύνους 17. Ο αίτητος Μπέρκερ εν Σέικ, ο αίτητος και χωρίς να δεχτεί γκολ με 12-0 γκολ από τη μέρα που ξεκίνησε, Μπέρκερ εν Σέικ στην Κούσκουρα, το κορυφαίο Μπέρκερ σε πολύ ωραίο περιβάλλον, με πολύ ωραίες μουσικές, με πολύ ωραία συνοδευτικά, με πολύ ωραία κοκτέιλ, με milkshake, με ό,τι γουστάρει η ψυχή σας, σε ένα ιδιαίτερο μαγαζί, διαφορετικό από τα υπόλοιπα που υπάρχουν στην περιοχή του κέντρου, εκεί στην Κούσκουρα, στο κορυφαίο κομμάτι της πόλης για μάσα, είναι η αλήθεια. Burger and Shake λοιπόν, ανοιχτό για εσάς. Ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος από τη Σουηδία μας γράφει: κατεβαίνω αύριο Ελλάδα και πάω καρφύρι στο Burger and Shake. Άρα πέσω Σταύρο, έχει όντως παγκόσμια φήμη. Ναι. Καλημέρα από Σουηδία. Θα είναι εδώ μαζί μας ο Κωνσταντίνος την Τρίτη. Και επειδή μας λέει ότι είναι η πιο ΠΑΟΚ κουβέντα που έχετε κάνει ποτέ, να ξέρεις ότι έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Δηλαδή, όταν πάμε να μιλήσουμε με μία φίλη από τη Σαντορίνη, θα πάθετε σοκ. Γιατί πόσο ΠΑΟΚ νιώθουν άνθρωποι μακριά από τη Θεσσαλονίκη. Εδώ θα μου επιτρέψεις να μιλήσω λίγο. Όσο... Με το που επιστρέψουμε το διάλειμμα. Πέρασε μία ώρα και κάτι λεπτά από την έναρξη της εκπομπής. Έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να μπούμε κουβέντα για τον αγώνα Πανεθνιακός ΠΑΟΚ. Το παλεύουμε και λογικά μέχρι τις 2 θα είμαστε συνεπείς σε αυτό που είπαμε. Δεν θα πούμε κουβέντα για αυτό το πράγμα και θα πάμε παρακάτω. Ούτε για αποδόσεις, ούτε για πρόσωπα, ούτε για εξέλιξη, ούτε για γκολ, ούτε για τίποτα. Έτσι, το ξεπερνάμε. Σαν να μην συνέβη.
και βλέπουμε μπροστά για τα άλλα μάτς και ειδικά για αυτό της Κέρκυρας, το οποίο έπεται. Την Τρίτη πάντως είναι η κλήρωση για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πρώτος, θα περιμένει κάποιον από τους δεύτερους. Ας δούμε μια εικόνα. Καλά, δεν σημαίνει ότι θα παίξει με ομάδα Β' Εθνική ή με ομάδα χαμηλής δυναμικότητας. Απλά αποφεύγει τους Ολυμπιακό και ΑΕΚ που βγήκαν πρώτοι. Ναι. Έχει την Τρίπολη. Τον Άρη, Θεσσαλονίκης. Δεν αποφεύγει. Ναι, πιθανό. Α, πιθανό. Ο Άρης δεύτερος βγήκε. Ναι, πιθανό αντίπαλο λόγο. Τα Τρίκαλα δεν μπορεί. Άρη, ή φοβάσαι, είσαι χέστης. Ο Παναθηναϊκός, αν περάσει, σίγουρα δεύτερος. Πρώτος δεν βγαίνει με τίποτα. Αν περάσει, οπότε και αυτό είναι πιθανό. Θανασιάδη, πε που δεν θα πει κανένα. Εσύ είναι αγωνιμά στον Θανασιάδη. Δεν με ναι, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με τον Άρη θα ήθελα, ρε. Σε αυτή τη φάση. Τον Τσομπατζόγλου ρωτάω, και εγώ ξέρω τι θα ήθελε εσύ. Πλατανιά. Τον Τσομπατζόγλου ρωτάω. Πιθανό αντίπαλο. Ναι. Μέτρια ομάδα. Εκτό αν η Σπάρτη και δει τον Ολυμπιακό σήμερα. Μένει ο Ολυμπιακό εκτό. Έχει και ένα τέτοιο σενάριο, αλλά είναι πολύ τραβηγμένο. Πόσο. Εντάξει. Το θέμα είναι ποιο θα είναι δεύτερο. Ίσως ο Όφι, ίσως ο Ηρακλής, και εδώ παίζεται. Ηρακλή λοιπόν να βγει δεύτερος, αλλά νομίζω θα κερδίσει ο Όφι σήμερα. Τι λες, ρε. Καλά. 1-0 Ηρακλής, 0-1 στο. Κάτσε, ρε. 43, δεν έπρεπε να γίνουν όλα τα παιχνίδια. 1-1 μαζί. Στο 75 ο Κότσιος. Αγκαλιές, φιλιά. Καλά, καλά. Δεν έχει λόγο να μην κερδίσει ο Όφι. Γιατί? Για να περάσει, να βγει πρώτο, να είναι σίγουρος. Και εκεί ο Ηρακλής θα κερδίσει. Ο Ηρακλής δεν πήγανε γιατί. Θα ναι, φύγουν. Ναι. Δεν πήγε ο Λεωζίνιο, δεν πήγε ο Μπαρτολίνη, φεύγουν. Ήδη ο Περνής. Δεύτερο τερματοφύλακα, ποιον έχουν τώρα που δεν είναι ο Περνής? Ποιος ήταν ο τρίτος του δηλαδή? Γιαννητσόγλου, Γιαννίκου, ναι, ένας που ήταν σε εμάς, καλός είναι. Η Ξάνθη είναι υποψήφια αντίπαλος. Από και πέρα είναι ο Άρης. Άλλος υποψήφιος η Λαμία. Που είναι από τις καλές ομάδες της κατηγορίας δεύτερης. Άλλος ο Πανετολικός. Άλλος ο Λεβαδιακός. Και ο Σαμικός βγήκε πρώτος, ρε φίλε. Θα τρελαθούμε. Βέβαια. Την Τρίτη, η κλήρωση για την φάση των 16 στο κύπελο. Φοβάσαι τον Άρη, φοβάσαι τον Άρη. Εσύ φοβόσουν την Μπεσίκτας, ρε, τώρα. Τι μας λες? Την Μπεσίκτας φοβόμουν. Το ταξίδι φοβόμουν. Και όχι για μένα, για τα παοξάκια τώρα που θα πάνε τέτοια περίοδο εκεί πέρα. Εμείς το πολύ πολύ χωνόμαστε στο ξενοδοχείο. Δύσκολο να πηγαίνανε. Δύσκολο να πηγαίνανε. Με απόφαση του ΟΗΕ. Με παρέμβαση. Αυτό σου λέω. Στις 2 θα κάνουμε την κλήρωση και το μπάσκετ. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ονοματεπώνυμο στο 545-26. Δεύτερη ώρα με Ρέμβι. Ρέμβι, ρε φίλε. Σήμερα Πέμπτη δεν έχουμε προσφορά γιατί αύριο σας προετοιμάζουμε για την Παρασκευή. Τα μπουζούκια live της Ρέμβης, 4.33% μπορείτε να καλείτε για να κλείσετε τραπεζάκι σε ένα πολύ ωραίο event που γίνεται κάθε Παρασκευή με Χρήστο Ανδριανό, Βασίλη Ραμπατζή και Βάγια Λάμπρου. Βάγια Λάμπρου πολύ δυνατή, να ξέρεις. Τα άλλα τα παιδιά ωραία. Έχουν πολύ ωραίες φωνές. Ναι, 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 και η Βάγια Λάμπρου έχει ωραία φωνή, αλλά έχει και ωραίο γενικό παρουσιαστικό. Ναι. Στη Ρέμβη. Ο Ιταλός είναι και αυτός στην παρέα μας. Κέντρο μπαταρίας Ιταλός με 3 καταστήματα Σικές Μοναστήριου και στροφή θέρμης. Το τηλέφωνο είναι 1-2315-45-999. Για να μην μπερδεύεστε, τώρα σε όποια περιοχή είστε, όποιο κατάστημα βολεύει, θα εξυπηρετήσει 24 ώρες το 24ωρο. Πλέον έρχονται με μηχανάκια οι τύποι εκεί. Σου μετράνε και το δυναμό να σιγουρευτούν ότι δεν φταίει αυτό που έχει πέσει η μπαταρία σου. Σου βάζουν επώνυμες μπαταρίες Τέκνικα, Bosch ή και Fiam και σου δίνουν δώρο και ένα λίτρο παραφλού. Προσέξτε στη Citroën για Ενίρης. Εκεί μπορείτε να αποκτήσετε το νέο Citroën C3 και για 2 χρόνια να έχετε δωρεάν σέρβις. Το είδα Citroën Γιαννίρης 100 στη Μοναστήριο. Μικρό είναι αυτό. Είναι μικρό, ρε παιδί μου, δεν είναι πολύ ιδιαίτερο. Καραβάν. Πολύ ιδιαίτερο. Καινούριο αμάξι, καινούριο μοντέλο. Citroën C3, μόνο Citroën Γιαννίρης. Και η Μπέντα είναι στην παρέα μας για να κάνετε σέρβις στο αυτοκίνητό σας, συναγώνεστε τιμές. Να βρείτε καταλήτες, να βρείτε εξάτμισης. Έτσι κι αλλιώς το Μπέντα είναι σύνωνυμο της εξάτμισης. Και όλα αυτά στην Μοναστηρίου 299, εκεί που είναι η Μπέντα Auto Center. 2-3-10-4-61-163 το τηλέφωνο. Ο Πανιώνιος θέλει να πουλήσει τον Ανσαριφάρ. Καίγεται. Είναι καίγεται, αλλά ποιος σου λέει αν δεν έχει υπογράψει ο Ανσαριφάρ? Κι εγώ με. Σε άλλη ομάδα. Ναι. Α, εντάξει. Έχει δικαίωμα υπογραφής από 1η Γενάρη. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι από πριν γίνεται η δουλίτσα. Ο Πανίνος καίγεται,
ψάχνετε. Από αυτά ουσιαστικά ζήλες εσύ, τέλος πάντων παίρνει ανάσες, βοηθιέται. Αυτά εσύ και τον Πανιόνιο που δεν μας πολύ ενδιαφέρει κιόλας. Ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος για κάθε έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση να ενημερώνεται. Είναι υποχρεωμένος να ρωτάει, να ψάχνεται. Να αναλύσω γιατί είμαι υπέρ της αγοράς Ανσαριφά. Υπέρ της αγοράς Ανσαριφά. Ναι. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα και δεν έχει υπογράψει ο παίκτης. Ο Ανσαριφά θα κάνει διαφορά στον ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε φίλε, θα σου πει για ποιο λόγο θέλει να τον πάρουμε. Να μπορεί πω. Να μην κάνει τη διαφορά. Μπορεί απλά να. Διαφορά δεν θα κάνει σίγουρα. Εννοείται δεν θα κάνει τη διαφορά. Όχι, όχι, όχι. Είναι διαφορετικός από αυτούς που έχουμε. Ξέρει λίγο περισσότερο μπάλα. Ξέρει μπάλα. Ξέρει. Είναι καλός. Κουβαλάει μπάλα. Είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ναι. Δεν είναι τσαπάς και έχει και την assist. Ωραία. Και είναι και λίγο DNA διαφορετικό, ρε. Πιο τσαμπουκαλεμένος. Είναι λίγο τέτοιο. Είναι λίγο πιο της Αλάνας, πιο βρώμικος. Είναι πιο προσωπικότητα από αυτούς που έχουμε. Δεν τον έφαγε τον Κλάους. Τέλος. Δεν τον έφαγα, ρε φίλε. Αυτός κάνει. Αυτός θα φαγωθεί μόνος. Εντάξει. Και ο Κλάους έτσι είναι. Είναι και αυτός λίγο Ιρανός. Δεν είναι Ιρανός. Μακάρι να ήταν Ιρανός. Αλλά τέλος πάντων, επειδή θα πάρουμε σεντερφόρ. Θα πάρει τον Ανσαριφά. Ναι. Και επειδή δεν πρόκειται να βρούμε κανονικό σεντερφόρ που να μην τον πληρώσουμε 5 εκατομμύρια και 6. Ωραία. Και αν να πληρώσουμε 5 και 6 εκατομμύρια δεν θα πάρουμε κανέναν. Ας πάρουμε τον Ανσαριφά. Ωραία. Που ξέρει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Μπας και κάτσι. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο όταν θα πας να ενδιαφερθείς τον Ανσαριφά να σε βγάλουν φωτογραφία στο ραντεβού. Και την επόμενη μέρα η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώσει. Είναι συνεχώς ναι, μαζί σου. Να ανακοινώσει ναι, την απόκτηση του Καρύμ Ανσαριφά. Εννοείται ότι αυτή είναι η παγίδα. Πήρε μέσα τα χέρια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι. Επίσης, αυτό που με ενόχλησε εμένα είναι η διαρροή χθεσινή. Δηλαδή ο Ζαμάνας βρίσκει ευκαιρία τώρα να ανεβάσει με τον ΠΑΟΚ. Να κάνει παζάρι. Αστεία ναι, πράγματα αυτά. Είναι αστεία, να κάνει πληστηριασμό. Και μου λες εσύ κάνει τη δουλειά του. Ωραία. Και εγώ γιατί να κάνω τη δουλειά του Ζαμάνη η οποία προσβάλλει τη δικιά μου. Ξέρω, σαν ΠΑΟΚ. Ο καθένας θα συνυπολογίζει όλα. Ναι, εγώ παραδείγματος χάρη θα προτιμούσα, ενώ σου λέω τον παίκτη το θέλω γιατί ξέρω ότι θα βρούμε άλλον. Αυτή είναι η ουσία των πραγμάτων. Σιγά μωρέ. Καλά τώρα. Ξέρεις ποιον πήγαμε να πάρουμε το καλοκαίρι, ήταν μια από τις επιλογές. Εκείνος ο Ισπανός. Που έχει 90 λεπτά συμμετοχή, 0 γκολ, 0 ασίστ. Και ότι άμα τόσο έχει. Αυτό σου λέω. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος είναι ποια είναι η αγορά τώρα και ποιοι έρχονται εδώ. Γι' αυτό μας κράζουν πολλές φορές. Εμείς λειτουργούμε με γνώμονα το ρεαλισμό ποιοι έρχονται πλέον σε αυτό το μπουρδέλο που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα και τα όλα όσα έχουν γίνει και ο κόσμος φαντάζεται ότι μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Ωραία, μην φαντάζεστε ότι μπορεί να έρθει κάποιος άλλος. Θα έρθει κάποιος για να πάρει το εφάπαξ, όπως ο Μπερμπάτοφ πέρσι. Ωραία, κάποιος που δεν πείθει ομάδες από άλλα πρωταθλήματα σοβαρά. Ωραία, ή θα ψάξεις κανένα λαχείο. Να είχαμε να λέγαμε από κάνα πρωτάθλημα Βοσνίας, Δανίας, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο. Κανονικός ποδοσφαιριστής που θα σου εγγυάται νούμερα με την παρουσία του στην επίθεση δεν πρόκειται να έρθει. Δεν μπορεί να είσαι απόλυτος. Δεν γίνεται. Ωραία, εντάξει. Άμα έχεις γνωστούς και άμα έχεις ψάξει. Ωραία, με αυτούς που κρούσεις, έχω στο team μου σήμερα δεν μπορώ να φέρω. Θα κάνεις 20 κρούσεις, ναι. Μία θα σου κάτσει. Από τις 20, αν το ψάχνεις κάθε μέρα και γνωρίζοντας ότι έχεις λίγες πιθανότητες. Έχεις όμως μία στις 20. Ο μόνος τρόπος που θα καταφέρεις κάτι τέτοιο είναι να πας σε φάση δανεικού που δεν παίζεις σε μεγάλη ομάδα. Ωραία. Ή να έχεις ένα σκάουτινγκ το οποίο σου έχει 50 πιθανές επιλογές και κυνηγάς και τις 50 ταυτόχρονα. Κάτι που ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι μία ομάδα που έχει ένα σκάουτινγκ τέλος πάντων. Έχει. Ναι. Το οποίο θέλει τεράστια βελτίωση. Κάτσε, διάβασε του Βασίλη Σαμπράκου το κείμενο χθες για τον τεχνικό διευθυντή της Σεβίλης. Που είναι όλη η αλήθεια. Για το πώς λειτουργεί μια ομάδα που έχει τεχνικό διευθυντή. Και τι τον αφήνει να κάνει και τι πρέπει να κάνει αυτός. Νομίζω ότι είναι από τα κορυφαία κείμενα που έχω διαβάσει σε επίπεδο σχέσης ομάδας τεχνικού διευθυντή. Και το πώς έφτασε η Σεβίλη να είναι μια από τις κορυφαίες ομάδες του πλανήτη αυτή τη στιγμή. Που έχει 5 Europa League. Εκπληκτική φωτογραφία. Ανέβασε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εκπληκτική και σχεδόν απίστευτη. Και απορώ πως δεν έχει ανέβει ήδη εδώ και καιρό. Από την αποκατάσταση που κάνουν οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή.
Θα την ανεβάσουμε σε λίγο. Σε κρύο δωμάτιο, πού είναι? Είναι σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο όπου κάθονται και έχουν, αναπνέουν μέσα από μάσκες, προφανώς οξυγόνο, δεν ξέρω τι ακριβώς συστατικά, διαβάζοντας περιοδικά κτλ. Και είναι κομμάτι της αποκατάστασης, η οποία πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή σε όσους δεν έχουν αρρωστήσει. Ναι, ρε παιδί μου, λέει. Από τα χθεσινά μπάνια στην Λευσίνα με το κρύο νερό. Δεν είχε νερό. Μήπως λέει, ας πούμε, τι είναι? Είναι μια. Είναι, έχει κρύο, έχει παγωνιά και γίνεται αποκατάσταση. Πώς γίνεται η αποκατάσταση, αφού μόνο κάθονται? Τι τους, και κάτι αναπνέουν, τι τους κάνει την αποκατάσταση? Συνήθως μπαίνει σε κάτι, σε μια κρύα αίθουσα. Ο Βαρέλα. Τι διαβάζουν, Φόρτσα διαβάζουν. Η... Κάτι διαβάζουν. Περιοδικά. Μάλλον Φόρτσα είναι. Ο Βαρέλα έχει ανεβάσει και. Δεν είναι καινούριο άραγε. Ο Βαρέλα έχει ανεβάσει και αυτός φωτογραφία στο διαδίκτυο από τη σημερινή αποκατάσταση. Που αναπνύει μέσα από δύο σωλήνες, έρχεται αέρας στη μάσκα την οποία φοράει, σε μια θέση σαν αεροπλάνο, σε ένα ειδικό δωμάτιο. Πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε κάτι παραπάνω για αυτό. Ένα, το γράφει ο συνάδελφος εδώ. Συνάδελφος. Περίμενε. Γρηγόρης Ατρίδης. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία. Αποκατάσταση με υπερβαρικό οξυγόνο. Υπερβαρικό οξυγόνο. Αυτό έχει κομμάτι να κάνει. Έχει θερμίδες αυτό βασικά. Θάλαμος υπερβαρικού οξυγόνου. Να πάμε κι εμείς μια φορά να κάνουμε από αυτό εδώ, πας και σωθούμε. Θα χαλάσει, μην πας. Τι? Θα χαλάσει. Λες να έχω πρόβλημα. Θα χαλάσει το μηχάνημα. Να κάνουμε κι εμείς μια αποκατάσταση από την ακινησία, ρε φίλε. Μην πας καθόλου. Ετοιμάζομαι τώρα, και να ξέρεις, στην άνοιξη θα είμαι φέτος. Καλά, θα δείτε έναν κόλγα την άνοιξη και θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα είναι σαν κάτι φωτογραφίες που ανεβάζουν οι συμμαθητές του στα 16 του. Ανέβασε ένα στις προάλλες. Ναι, από αντίπαρο. Μας απέλασαν εκείνη τη συγκίνηση. Τι πήγατε εκεί, γυρίσατε το σαντάν. Μας διώξανε, σπάσαμε μια δίσκο και μας γυρίσαν πίσω. Για όσους μας ακούτε νότια, προς Αθήνα δηλαδή, να πούμε ότι από σήμερα μέχρι και την Κυριακή η ταινία, το ντοκιμαντέρ 90 χρόνια ΠΑΟΚ, νοσταλγώντας το μέλλον, θα προβληθεί και στην Αθήνα. Έχει βγει ανακοίνωση, θα προβληθεί στην Αλκιονίδα, Ιουλιανού 42-46, στάση ΣΑΠ Βικτόρια, εκεί στην περιοχή. Και Πέμπτη και Παρασκευή στις 5, Σάββατο Κυριακή στις 12. Η ανακοίνωση που έχει βγει για την προβολή του ντοκιματέρ στην Αθήνα. Άκου τώρα, επειδή αναφέραμε πριν, ξέρω εγώ, την υπόθεση των ανθρώπων του Κίζικου. Του Κίζικου. Ανέφερε στην κοπέλα στην Σαντορίνη. Επειδή λοιπόν αυτοί που είναι στην Θεσσαλονίκη δεν μπορούν να καταλάβουν το τι σημαίνει να είσαι τόσο μακριά, ωραία, οι αντιδράσεις να μην τους φαίνεται παράξενες. Να μην τους φαίνεται καθόλου παράξενες. Αυτοί που είναι μακριά αισθάνονται και περισσότερο. Γιατί είναι πολύ άσχημο να είσαι κάθε μέρα σε περιβάλλον εχθρικό, ποδοσφαιρικά. Να χάνεις και να πηγαίνεις π.χ. στο σχολείο και να είσαι μοναδικός και να συγκλεντάει ένα σχολείο. Ωραία, να μαλώνεις κάθε τρεις και λίγο με τις βλακίες της κλισέ που σου λένε γιατί έτσι τους είπανε. Ωραία, όλα αυτά σε πεισμώνουν και σε δένουν περισσότερο με την ομάδα. Εδώ πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη έχουμε κάποια πράγματα δεδομένα και νομίζουμε ότι μπορεί να προσβάλλουμε το σύλλογο, να λέει ο καθένας τα δικά του, να μην υπολογίζει τίποτα. Ωραία, δεν είναι... Γι' αυτό έχει χαθεί και το συνέστημα εδώ πέρα. Η Κατηνιά δηλαδή έχει νικήσει σε τεράστιο βαθμό το συνέστημα. Ενώ μακριά από τη Θεσσαλονίκη δεν συμβαίνει αυτό. Και αυτό είναι μια τροφή για σκέψη, βέβαια. Εντάξει. Ο άλλος στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι τρελαμένος, τι το κυνηγάει? Πάει σχολείο και τον λένε. Εντάξει, και έχει το Chicago Bulls για τον. Του Αμερικάνου. Θέλει να κρατήσει την επαφή με την πατρίδα. Στην Αθήνα είναι άλλο έργο από ότι είναι στο Ντίσσελντορφ. Ναι. Είναι άλλο το έργο. Εγώ πήγαινα σχολείο, ρε φίλε, που πάω και ήταν επιβουλινού. Πήγαινα στο σχολείο και με περίμενε όλο το σχολείο να με κλεντήσει. Ωραία. Ο χαζός της γειτονιάς. Εννοείται, ναι. Αυτός είσαι. Έχανε δηλαδή ο ΠΑΟΚ και λέγαν όλοι, ωραία, αύριο τον κόλκα το σκίσουμε. Όχι μόνο λόγω ΠΑΟΚ. Μα εσύ έχανε ο ΠΑΟΚ και μια συνοικία σκεφτόταν εμένα.
Έλα όμως που γίνονται συχνά αυτό. Τότε. Ναι, τότε τι. Τότε ήταν πέτρινα τα χρόνια. Όχι, τώρα είναι πέτρινα τα χρόνια. Μα ακούσει δεξιά και αριστερά τι λένε. Ξεχάσαν τον Γιώβησης και τον Άλεξης και τον Μοχάμεντ Τάχα και τον. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμα. Άρα 15 λεπτά και για το διαγωνισμό. Για τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κυριακή απόγευμα στις 6 στο Παλατάκι. Πρωτάθλημα μπάσκετ. Να δούμε και κοντά στον Ολυμπιακό τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα που τόσο συγκινήσεις προσφέρει φέτος. Κυρίως δυσάρεστες είναι η αλήθεια. Τόσες παρατάσεις, τόσα μπάζερ μπίτερ. Γιατί δυσάρεστες? Δηλαδή δεν ήταν συγκίνηση η νίκη επί του Άρη μέσα στο Παλατάκι, μέσα στο Αλεξάνδριο? Εντάξει, κάναμε και καλά παιχνίδια, κάναμε και νίκες που δεν τις περιμέναμε. Και δεν πήγαμε άσχημα και στην Ευρώπη. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι θέλει λίγο ακόμα κάτι, ένα κλικ θέλει η ομάδα για να μην αδικεί την προσπάθειά της και χάνει έτσι όπως φάνηκε να χάνει αρκετά παιχνίδια στο τελευταίο δεκάλεπτο και κυρίως στο τελευταίο πεντάλεπτο με αποκορύφωμα κάποιες παρατάσεις και κάποια σούτ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Τώρα να ψάξουμε τον Νίκο να μας πει τι θα γίνει και να μας πει τι εξήγηση δίνει για το χαμένο αυτό παιχνίδι κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο σε νεκρό χρόνο. Δηλαδή κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι το καλά θα μετρήσει και δεν ξέρω αν είδανε και βίντεο και βγάλαν το συμπέρασμα ότι δεν μετράει οι διαιτητές. Είδανε. Ή αν ρώτησαν τη γραμματεία. Instant γιατί replay. Ήταν εντελώς, ναι, ήταν instant replay γιατί εντάξει, ήταν πραγματικά στον αέρα. Αν κατά του ΠΑΟΚ θα μετρούσε. Δηλαδή οι παίχτες αγκαλιάζονταν με τον προπονητή οι δικοί μας. Πίστεψαν ότι κέρδισαν. Και είδαν το instant replay και εντάξει, ήταν σαν νίκη το χθεσινό. Τι να πω ρε παιδί μου. Ναι. Απλά το χάσες με, είπαμε, μπορούσες να το καθαρίσεις. Τι σημαίνει αυτή, θα μας πει ο Νίκος Ομοσχοβέτης. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είναι κακή ήττα επειδή κέρδισε και η Ventspils? Κοίτα, η νίκη της Ventspils σίγουρα λίγο ζορίζει τα πράγματα που κέρδισε μέσα στην έδρα της Ρώσα. Γενικά, όποια ομάδα πλην των Βιλερμπάν και Νεπτούνας κερδίζει εκτός έδρας, ναι, σίγουρα παίρνει ένα πλεονέκτημα κάθε φορά. Μάλιστα. Αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε χθες τη νίκη, θα ήταν μαζί με την Oldenburg. Αν δηλαδή η μπάλα έχει φύγει από τα χέρια του Πέινερς 3 δέκατα πιο πριν. Έτσι. Όποιος κερδίζει εκτός έδρας σίγουρα παίρνει ένα πλεονέκτημα. Ο ΠΑΟΚ παραμένει ψηλά, παραμένει δηλαδή στην 4η-5η θέση, μαζί με τη Ventspils πλέον, η οποία έφτασε και αυτή στην 4η της νίκη. Αλλά νομίζω ότι χθες ο ΠΑΟΚ άμα είχε λίγο περισσότερη ποιότητα και λίγο περισσότερη εμπειρία θα ήταν ένα παιχνίδι που δεν θα έφτανε εκεί που έφτασε και θα το κέρδιζε πολύ πιο εύκολα. Έτσι νομίζω. Ναι. Για όσους παρακολούθησαν το παιχνίδι κατάλαβαν ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έχει τίποτα άλλο πέραν από ένα-δυο ταλαντούχους παίχτες. Δηλαδή δεν είχε κάποιο πλάνο στο παιχνίδι της Ιουσάκ. Ναι, ναι. Έχει απλώς... Θα βελτιωθούμε Νίκο μου, στην επόμενη φάση του EuroCup θα είμαστε καλύτεροι. Εντάξει. Ναι, αυτό που θέλω να πω, Άκη, είναι ότι η Ουσάκ χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, λέγοντας 2-3 ταλαντούχους παίχτες, μένει ακόμα στο παιχνίδι και χθες νίκησε τον ΠΑΟΚ έστω και ένα πόντο στις λεπτομέρειες. Και ο ΠΑΟΚ που έχει ένα πλάνο αλλά δεν έχει πολλούς ταλαντούχους παίχτες, έχει παιχνίδια που τα χάνει με διάφορους τρόπους. Αυτό είναι το πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Και εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε καμία διαφορά με προηγούμενα παιχνίδια που έχουμε δει εκτός έδρας. Ήταν πάλι ένα παιχνίδι που κρίθηκε αυτό κρίθηκε στη τελευταία φάση. Το γύρισε τώρα ο ΠΑΟΚ. Έχανε με 13 και το γύρισε. Ναι. Σε άλλα και, και στη Γερμανία και με την Νεπτούνας ήταν εκεί μπροστά. Το έχασε. Αυτή είναι η διαφορά. Εντάξει. Ο ΠΑΟΚ έχει στα εναπομείνοντα 5 παιχνίδια. Εγώ να αφήσω έξω το μάτς στη Γαλλία με τη Βιλερμπάν που okay, υπάρχει διαφορά επίπεδου και η Βιλερμπάν δεν την πετυχαίνει όταν θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ εκεί δηλαδή σε 2 εβδομάδες δεν θα την πετύχει σε φάση που θα έχει τελειώσει την πρόκρισή της ή την πρωτιά, δηλαδή δεν θα είναι παιχνίδι διάφορο για αυτούς. Εγώ νομίζω τα άλλα 4, δηλαδή με τη Βαρέζα στο Παλατάκι, με την Νεπτούνα στο Παλατάκι, με την Όλτεμπουργκ στο Παλατάκι και με την Ventspils στη Λετωνία, είναι παιχνίδια τα οποία ο ΠΑΟΚ μπορεί να τα κερδίσει, λέω εγώ. Έτσι. Και λέω μιλώντας μόνο για την έδρα, ας πούμε. Θα πάνε το τελευταίο σουτ και άμα μπει κέρδισε, άμα δεν μπει έχασε. Έτσι όπως πάει, έτσι γίνεται συνήθως. Ναι. Έτσι γίνεται. Απλά όταν τα μάτς πάνε στο τελευταίο σουτ, είναι ένα σουτ. Το βάλαν πάλι οι Τούρκοι.
και, του, και όταν το έβαλε ο ΠΑΟΚ είχε λήξει το παιχνίδι. Έστω και για δύο δέκατα. Και κακή επίθεση έκαναν. Κακή επίθεση έκανε φυσικά. Ένα τρίποντο με τα χέρια του Μπράιντ σηκωμένα. Ναι. Και ναι. Το έβαλαν. Το έβαλε όμως. Ναι. Το έβαλε. Το έβαλε ο Χάρισον που είναι σκόρερ. Που χθες όσο δεν είχε θέμα με τα φάουλ δημιουργούσε διαρκώς. Το έβαλε ο Πόλντινγκ στη Γερμανία, ο αρχηγός τους, ο Αμερικανός, που είναι για τους ένα πολύ ποιοτικός παίχτης. Το τρίποντο, πριν εκείνη τη φάση με τον Χρυσικόπουλο. Δηλαδή, ο αντίπαλος το βρίσκει αυτό το σουτ. Και ο ΠΑΟΚ τώρα σήμερα χθες που το βρήκε, δεν κατάφερε να δεν ήταν τέλος πάντων εμπρόθεσμο μου. Έξι. Από τις δηλώσεις κρατάς κάτι ιδιαίτερο, γιατί ο Μαρκόπουλος έβγαλε στεναχώρια. Ναι, και ο Μαρκόπουλος και ο Πέινερς. Εντάξει, ο Λουτανός σας έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Δηλαδή, πραγματικά ήταν στιγμές που αυτός κρατούσε επιθετικά την ομάδα, ο Πέινερς. Ο μόνος που δεν πανηγύρισε στο σούτ, σαν να είχε την αίσθηση ότι μάλλον δεν πρόλαβα. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή αισθηκτοδός, όλοι οι υπόλοιποι πανηγύρισαν και ήταν, είχε μια. Ναι. Μήπως δεν πρόλαβα. Ναι, ήταν, κοίταξε, όταν μιλάμε και για ένα τέτοιο παιχνίδι, μετά το τέλος του αγώνα, οι περισσότεροι είναι σοκαρισμένοι με το τι έχει γίνει. Νομίζω ότι και ο Μαρκόπουλος είναι σοκαρισμένος χθες. Ναι. Με το τι έγινε και πώς τέλος πάντων έχασε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Αν κέρδιζε, ο ΠΑΟΚ θα είχε κάνει πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή θα πήγαινε στις 5 νίκες, θα είχε αφήσει έξω τους Τούρκους ουσιαστικά, γιατί οι Τούρκοι θα μέναν στις 2 νίκες, οπότε πολύ δύσκολα. Και ίσως να μπορούσε να κοιτάξει και προς τα πάνω. Δεν ήρθε, συνεχίζουν τα ζόρικα στο Champions League. Εγώ νομίζω ότι είναι ο πιο ισορροπημένος όμιλος διοργάνωσης ο συγκεκριμένος. Μέσα στο 17 θα παίξει ο Μαργαρίτης, πιστεύεις? Μήπως και πιο νωρίς, θα το δούμε. Είναι αυτές οι εβδομάδες που έχουμε, ναι, είναι σημαντικές για να μπει σε καλό ρυθμό και να επιστρέψει. Έχει επιστρέψει στο γήπεδο, ναι. Και είναι, αυτή τη φορά είναι όντως η τελική αιτία της επιστροφής του. Ο Μαργαρίτης. Μάλιστα. Δηλαδή προπονείται στο γήπεδο, κάνει το δικό του πρόγραμμα εννοείται, και νομίζω ότι σε αυτές τις, όχι σε αυτήν την εβδομάδα, έτσι όπως ήρθε τώρα, από την ερχόμενη κιόλας, γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις και μέσα στα Χριστούγεννα. Το Champions League σταματάει και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά και επιστρέφει στην πορεία, αλλά το πρωτάθλημα έχει παιχνίδι δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Μαλιάδα με τον Κόρυβο. Οπότε μέσα Χριστούγεννα ίσως να το δούμε και να ξαναμπαίνει σε αγωνιστική κατάσταση ο Μαργαρίτης. Την άλλη Τετάρτη έχει ΠΑΟΚ Βαρέζε. ΠΑΟΚ Βαρέζε, ναι. Απαγορεύεται η απώλεια, έτσι. Απαγορεύεται η απώλεια πάλι σε παιχνίδι που οι άλλοι καίγονται, έτσι. Γιατί καίγονται? Γιατί η Βαρέζε έχασε και χθες. Πού, τι, μπορεί να κάνει κάτι η Βαρέζε? Είναι τελευταία της ελπίδα αυτό το παιχνίδι. Τελευταία της ελπίδα. Ναι, είναι από τις τελευταίες ελπίδες για το αν θέλει να προχωρήσει την διοργάνωση. Όπως είναι και για τους Τούρκους χθες. Μάλιστα. Αυτό το μάτς. Μετά έχει την Βιλερμπάν που λες ότι είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι. 10 Ιανουαρίου είναι το ΠΑΟΚ Νεπτούνας. Και ακριβώς μετά 18 είναι ΠΑΟΚ Όλντεμπουργκ. Εκεί θα παιχθεί η πρόκριση. Εντάξει, σημαντικό να κερδίσει τη Βαρέζε ο ΠΑΟΚ για να είναι στις 5 νίκες. Και βέβαια εντάξει, ξαναλέω ότι στην έδρα του τα παιχνίδια όλα μπορεί να τα παίξει και να τα κερδίσει. Όλα. Με όποιον αντίπαλο κι αν είναι. Μάλιστα. Και βέβαια την Κυριακή έχει τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός που παίζει, τι παιχνίδι έχει τώρα? Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα το βράδυ στο Κάουνας με τις Αλγκύρες. Μάλιστα. Έχουν και αυτοί μια αναστάτωση μεγάλη με τον τραυματισμό του Χάκετ. Ψάχνουν παίχτη. Δεν ξέρω αν θα πάρουν και αν θα βρούνε. Αυτός που γιατί ο Χάκετ έπαθε μεγάλη ζημιά. Το τελευταίο καλάθι πέρυσι, Αυτός, ναι. Στην παράταση. Έβαλε το τελευταίο καλάθι, έπαιξε και καλά και σε όλη την τελευταία περίοδο. Αυτός το πήρε το μάτς εκεί που φαίνονταν ότι ο ΠΑΟΚ είχε μια διαφορά 8-10 πόντους. Τέλος πάντων. Να δούμε. Τι να πούμε. Να δούμε. Ωραία. Καλά, Νίκο. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Και με newsfish ενημέρωση θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή. Έχεις τίποτα άλλο έτσι να ανακεφαλαιώσουμε το κομμάτι το αθλητικό, δηλαδή κάτι από ποδόσφαιρο, κάτι από... Αξίζει να δείτε το... Τις φωτογραφίες που το είναι. Θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με τίτλο «Αποκατάσταση στην ΆΣΑ», όπου υπάρχουν 2-3 πληροφορίες παραπάνω για αυτό που κάνουν και αυτό που αναπνέουν σε μια ειδική αίθουσα οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Όχι, κάτι άλλο ποδοσφαιρικά δεν έχουμε. Είναι μυϊκό το θέμα, έτσι. Δηλαδή είναι σε άλλο. Αποκατάσταση γενικώς. Είναι η αίθουσα αυτή, έτσι, έχει διαφορετικό αέρα, διαφορετική σύνθεση του αέρα. Και αυτοί αναπνέουν από αυτή τη μάσκα που αναπνέουν. Και ουσιαστικά χαλαρώνουν εμείς από το χθεσινό παιχνίδι. Ό,τι και αν είναι, ό,τι και αν κάνουν και όσα λεφτά και αν ξόδεψαν φέτος και όποιους και ανέφεραν που έχουν κάνει προσλήψεις στο θέμα αυτό, υπάρχει φοβερή επιτυχία στο τομέα είναι... των τραυματισμών. Τρομακτική επιτυχία. Έτσι, δηλαδή... Είναι σχεδόν μηδαμινή η απώλεια λόγω προπόνησης. Λόγω μυϊκών ζητημάτων. Τώρα πάνω στον αγώνα, αν γίνει ένας τραυματισμός και ο άλλος έχει ένα διάστρεμα ή έχει κάποιο αιμάτωμα κλπ. Είναι πάνω στο παιχνίδι. Εμείς μιλάμε τώρα για πράγματα μυϊκά, για θέματα θλάσεων και γενικά αποκατάσταση. Στον Παναθηναϊκό χτυπάνε κεφάλια τους. Γίνεται χαμός. Στην ΑΕΚ το ίδιο. Ναι. Ψάχνουν εκεί προετοιμασίες, τι έγινε, ποιος φταίει, τι δεν φταίει. Στο ΠΑΟΚ είναι στο μηδέν. Ναι, γιατί και είναι και πολύ έτσι, μεγάλη διαφορά σχέση με την περσινή χρονιά. Ήμασταν στο άλλο άκρο. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι ό,τι και να πληρώσανε, ό,τι και όποιον και να πήρανε, κάναν καλή δουλειά. Αυτό πρέπει να το πούμε. Μην τον κατεμοιάσουμε άλλο. Σωστό και αυτό. Πάμε στο Newsfish. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Η βασική είδηση που συζητά όλη η Ελλάδα από την προηγούμενη Πέμπτη, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τη Σλάβεν και μαθαίναμε ότι ο Πρωθυπουργός έκανε διάγγελμα και λέμε τι έγινε, εκλογές θα έχουμε. Τελικά τότε είχε ανακοινώσει ότι θα δώσει ένα κομμάτι από το πλεώνασμα της χώρας σε συνταξιούχους, χαμηλοσυνταξιούχους ως 13η σύνταξη. Γελάσαμε με την ψυχή μας, διότι πρώτον οι συνταξιούχοι αυτοί παίρναν 4 και 5 εκατοστάρικα παραπάνω το μήνα και τους τα κόψαν, τους κόψαν και τις συντάξεις και τώρα τους δίνουν ένα μπόνους, έτσι, αυτό το 300-400 σαν μισό δώρο Χριστουγέννων με βάση τα παλιά δεδομένα. Γελάσαμε επειδή συνειδητοποιήσαμε ότι κάποιοι που είναι 849 ευρώ θα πάρουν αυτό το βοήθημα, κάποιοι που είναι 851 ευρώ δεν θα το πάρουν και θα έχουμε άλλα αντάλλον. Τέλος πάντων, τώρα έφτασε πάντως να δίνεται μέσω απόφαση στη Βουλή, μέσω ψηφοφορίας που υπάρχει για να περάσει αυτό το μέτρο, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι ονομαστική ψηφοφορία. Το ζήτησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για να φανεί ποιος ψήφισε, ποιος δεν ψήφισε. Εννοείται ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το ψηφίζουν. Και από εκεί και πέρα και η Χρυσή Αυγή δήλωσε ότι το κόμμα θα ψηφίσει την τροπολογία. Και το ΚΚΕ δήλωσε ότι θα ψηφίσει. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη ενημέρωσε ότι θα τοποθετηθεί θετικά. Ο εισηγητής του ποταμιού ζήτησε εξηγήσεις και από ό,τι φαίνεται δεν θα παρίσταται το ποτάμι στην ψηφοφορία. Το ίδιο περίπου με κριτική και η Ένωση Κεντρών, παρόν αναμένεται να δηλώσει η Νέα Δημοκρατία και μένει να δούμε τι θα κάνει η Ένωση Κεντρών. Από εκεί και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα και επειδή αυτό επέφερε την αναστολή των μέτρων ελάφρυνση του χρέους προς την Ελλάδα, είναι παγωμένοι λίγο οι δανειστές μας με όλες αυτές τις εξελίξεις. Η Γαλλία πήρε το μέρος της Ελλάδας και είπε αφήστε την ήσυχη τη χώρα να πάρει αποφάσεις και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έτσι συμφώνησε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση και να στηριχτούν τα μέτρα που ετοίμασε η κυβέρνηση. Έτσι έχει προκληθεί πολύ μεγάλος διάλογος και στην Ευρώπη αλλά και στο εσωτερικό της χώρας με βάση την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να δώσει ένα ποσό από το λεγόμενο πλεώνασμα, διότι φέτος η χώρα μας θα κλείσει τη χρονιά με 4,5 δις ευρώ πλεώνασμα. Με τόσους φόρους που έχουν μπει, λογικό είναι. Αυτές ήταν έτσι οι αναλύσεις περί της απόψινής βραδινής ψηφοφορίας στη Βουλή. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην ΚΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Πετρογκάζ. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου.
Ο φίλος μας 203 γράφει: όταν δείτε τον Μπάνε, εάν δεν φοβάστε τον μεγάλο ηγέτη, ρωτήστε τον Τέιλορ, θα τον ήθελε για συμπαίκτη. Φίλε, επειδή πράγματι προκαλεί ένα τρόμο ο Πρέλεβιτς, τέτοιες ερωτήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε. Είναι δύσκολες και δεν τολμάμε να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Αν θες. Μπάνε, ναι, αν θες, κάντε έτσι. Ένα χαιρετισμό, κάτι άλλο. Υπάρχει πρόβλημα με αυτές τις ερωτήσεις. Συνελήφθη ο Αχιλλέας Μπέος στο Βόλο. Χθες πήγε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Έβρισε μια δημοσιογράφο, την κυρία Τασοπούλου, του έκανε μήνυση και σήμερα περνάει από αυτόφορο. Τον συνέλαβαν στο Δημαρχείο, εκείνος λέει ότι παραδόθηκε. Μια από τις καθημερινές ιστορίες για τον Αχιλλέα Μπέο. Εκεί έχει ξεσπάσει πόλεμος και με τον στολισμό της πόλης. Πάλι. Ναι, και ποιος ξέρει, φαίνεται τον είχαν καλέσει και τον ρωτούσα διάφορα για τον Δήμο Βόλου και δεν άντεξε. Ο Αχιλλέας. Δίκιο θα είχε ο Αχιλλέας σίγουρα. Έτσι. Αυτοί οι δημοσιογράφοι να πούμε. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόφαση του Τζεντίλε του Ιταλού Γκάρτ και είναι μια μεταγραφή. Ο Ζουράρης είπε: δεν αλλάζω τίποτα από τις δηλώσεις μου για τα νησιά. Μπράβο. Μπράβο του. Για τους φίλους που δεν άκουσαν τη συνέντευξη των διοικούντων της ομάδας του Κίζικου, των οπαδών του ΠΑΟΚ δηλαδή. Σε λίγο θα ανέβει και το θέμα και το ηχητικό στο ΠΑΟΚ 24. Επίσης να σου πω ότι προβλέπονται μέχρι και χιόνια σήμερα, επειδή ασχολήσαμε τον καιρό. Τοπικές βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιωρινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3-4 μποφόρ και θα ενταθούν, θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από μείον 4 έως 9 βαθμούς. Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα θα έχουμε νεφώσεις που θα αυξηθούν. Από το απόγευμα σήμερα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, από μείον 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Κλείνουμε σιγά σιγά και τη σημερινή εκπομπή. Κλείνουμε με Citroën Γιανίρη, εκεί που υπάρχει ήδη το νέο Citroën 3. Κλείστε test drive. Συντρώνει Γιαννίδης στο 2310-546-400 και το αποκτάτε απολαμβάνοντας για 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Μαζί μας και ο Ιταλός για μπαταρίες παντός τύπου, επώνυμες και πολύ αξιόπιστες, Fiam, Technica, Bosch, δωρεάν έλεγχο στο δυναμό από το παλικάρι που θα έρθει εκεί να σας αλλάξει την μπαταρία, 1 λίτρο παραφλού δώρο, ένα απλό τηλεφώνημα κάνετε στο 2310-545-999 και ένα από τα 3 καταστήματα του Ιταλού σε Σικές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης σας εξυπηρετεί ταχύτατα. Ρέμβι, κάθε μέρα και κάθε ώρα κάτι ξεχωριστό στο κορυφαίο μαγαζί. Αύριο Μπουζούκια Live στο μεγάλο χώρο που ανοίγει με Χρήστο Ανδριανό, με Βάγια Λάμπρου, με Βασίλη Ραμπατζή στη Ρέμβι, 4-33% για να κλείσει το τραπέζι. Η Μπέντα που είναι συνώνυμο της εξάτμισης δεν πρωτοστατεί μόνο στις εξατμίσεις αλλά και στην επαναφορά του καταλύτη ή του φίλτρου DPF στην αρχική του εργοστασιακή κατάσταση. Αυτό φέρνει κέρδος τουλάχιστον 50% από την αγορά ενός καινούριου. Το κάνει η Μπέντα στην Μοναστηρίου 299, αρκεί να τηλεφωνήσετε στο 2310-461-163 και μην ξεχνάτε ότι εκεί θα κάνετε και σέρβις στο αυτοκίνητό σας με ανταλλακτικά σε ασυναγώνιστες τιμές. Οι κύριοι Παπαργυρίου, Ψαράς, Φωτιάδης, Αλεξόπουλος και Δεμερτζής κερδίζουν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Οι φίλοι που έστειλαν μηνύματα, οι 5 συγκεκριμένοι θα ειδοποιηθούν για να προλάβουν το εισιτήριό τους. Αυτά από εμάς, συνέχεια εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο, με Άρη για την επόμενη ώρα, μέχρι και τις 3. Καλό μεσημέρι.